Δεν ξέρω αν είμαι για καλό παιδί, αλλά είναι ευχάριστο να το ακούς. Νομίζω ότι μερικά πράγματα μένουν εκτός από την αξία σαν μπασκετμπολί σας ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει ο καθένας. Αξίζουν και άλλα πράγματα. Αν είμαι καλό παιδί, ακόμα καλύτερα. Magic Johnson είχε πει κάποτε ότι καλός playmaker είναι αυτός που κάνει ευτυχισμένο στους συμπαίκτες του. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μπασκετόφιλοι και μπασκετόφιλες, καλησπέρα σας. Απόψε θα σας παρουσιάσουμε μία από τις πιο καλτ και συμπαθητικές φυσιογνωμίες του ελληνικού μπάσκετ, τον Θήμιο Μπακατσιά. Ο Θήμιος γεννήθηκε στις 14 Ιανουαρίου του 1968 και ανδρώθηκε μπασκετικά στη Μεγάλη Σχολή του Παγκρατίου, ενώ το 1994 πήρε μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, με τον οποίο κατέκτησε 4 πρωταθλήματα, 2 κύπελλα και ένα κύπελλο πρωταθλητριών το 1997. Με την Εθνική Ανδρών έχει 83 συμμετοχές και συμμετείχε στο προολυμπιακό τουρνουά του 1998, στα Ευρωμπάσκετ του 1993 και 1995, στο Μουντομπάσκετ του 1994 και στην Ολυμπιάδα του 1996. Έκλεισε την καριέρα του στο Περιστέρι σε ηλικία μόλις 32 ετών. Θήμιο Μπακατσιά, είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά να σε φιλοξενούμε απόψε στο Retro Stories. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή θέαση! Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί μπασκετόφιλοι, φίλες και φίλες, λάτρεις και followers του The Basket Book, καλησπέρα σας και πάλι, άλλη μια εκπομπή Retro Stories απόψε. Είναι μια ξεχωριστή βραδιά, τουλάχιστον για εμένα προσωπικά, γιατί φιλοξενούμε μια παιδική προσωπική μου μνήμη, έναν εκλεκτό αγαπητό φίλο που συμπορευθήκαμε στα πρώτα μας χρόνια στο μπάσκετ παρέα με μια πλειάδα άλλων συμπαικτών γεννημένους του 1968-1969, τολμώ να πω. Έχουμε λοιπόν το Θήμιο Μπακατσιά από το Παγκράτη, τον Ολυμπιακό, το Περιστέρι, την Εθνική μας, τα Μουντομπάσκετ, τα Ευρωπαϊκά, την Ολυμπιάδα, το McDonald's, τι άλλο να πω. Θήμιο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Όχι, είναι χαρά μας. Μαζί μας οι διαχειριστές της εκπομπής αυτής, Retro Stories, η εκλεκτή μας ο Ανδρέας ο Τσεμπερλίδης και ο Γιώργος ο Καρούλιας. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και στο Θήμιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, Θήμιο μου, ξαναθυμηθήκαμε κάποια πράγματα και από τηλεφώνου. Τώρα θα κάνουμε ένα flashback. Στην αρχή τουλάχιστον θα πάμε περίπου, ναι, 40 περίπου χρόνια πίσω. Εμείς δεν φοβόμαστε εδώ να αναφέρουμε νούμερα και αριθμούς, γιατί αυτό είναι και το ύφος και το ήθος της εκπομπής, είναι ρετρό. Άρα μιλάμε για μια εκπομπή που αναφέρεται σε παρελθόντα χρόνο. Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80-82, στην αρχή εμείς τότε δεν σε πολύ ξέραμε της πιάτσας Κορονιός και διάφοροι άλλοι, τότε που είχαμε ξεκινήσει και πρωτοπέζαμε στα τότε τουρνουά Παμπέδων, γιατί δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα το πρωτάθλημα του Μίνι. Mm-hmm. Στο τουρνουά του Πειραϊκού το 82 δεν σε είχαμε δει. Εγώ θυμάμαι τον Γκάιλ Χάινς της εποχής εκείνης, έναν Αντώνη Φράγκο με το Παγκράτη. Μόλις τον είδαμε τότε στο τουρνουά του Πειραϊκού, είπαμε αμάν τι τούτο, εδώ θα να πατήσει άνθρωπος στη ρακέτα. Θυμάμαι τον Λιακόπουλο, τον Ξαθουλό Άγγελο, ένα ομορφόπεδο, πολύ καλό playmaker. Έναν αγαπημένο μας φίλο, ο οποίος έχει συγχωρεθεί εδώ και αρκετά χρόνια, τον Πρόδρομο τον Μωυσιάδη. Τον Πρόδρομο, ναι. Ο Πρόδρομος ήταν λίγο μικρότερος από εμάς, αλλά ναι. Είναι του 69 γεννημένος σαν και εμένα. Ναι, ναι, αριστερό. Ήταν ο Πρόδρομος. Και ξαφνικά
όλο Βεσάντεν που λένε και οι Αμερικανοί, εκεί στο 1983 σκάει ένα ψηλό λίγνο παιδί γύρω στο 1,90 βάλε και μας πήρε στη δουλειά. Γιατί εννοώ μας πήρε στη δουλειά? Γιατί τότε η θέση αυτή του point guard ήταν η θέση των κοντών και ξαφνικά σε ερωτεύτηκε ο Κώστας ο Πολίτης και ξεκίνησε αυτό το μοντέλο του μακριού διεισδυτικού με τα μεγάλα κανιά και ορμητικού στον ευνηδιασμό ψηλού playmaker και άρχισε στήμο σιγά σιγά να σκαρφαλώνεις στο μπάσκετ, τότε στις παιδικές ηλικίες, εθνικές ομάδες, παιδών, εφήβων. Τι θυμάσαι από εκείνη την εποχή, αδελφέ? Εντάξει, έχεις δίκιο από την άποψη ότι δεν με ξέρατε, γιατί ήμουνα κοντύτερος από εσάς. Η αλήθεια είναι ότι ξαφνικά σε ένα καλοκαίρι, πρέπει να ήταν ανάμεσα στη Δευτέρα και στην Τρίτη γυμνασίου, πήρα σε 4 μήνες 14 πόντους. Και μετά συνέχισα να παίρνω και έφτασα εκεί στις παμπέδες, πρέπει να ήμουν κοντά στο 87-88, ξέρω κάπου εκεί. Και έφτασα το 96. Καλά, ήταν μεγάλη πλάκα εκείνη η εποχή. Έτσι. Καταρχήν ήταν διαφορετική από τώρα, γιατί δεν είχαμε την προοπτική του επαγγελματισμού, δεν είχαμε τίποτα. Δεν τα σκεφτόμασταν αυτά. Έτσι, απλά πηγαίναμε, παίζαμε, περνάγαμε ωραία, πειράζαμε ένα στον άλλον και αυτό ήταν όλο. Εντάξει, τώρα από το τουρνουά που έτσι βρεθήκαμε πιο κοντά μαζί, Χρήστο, στην Καλογρέζα, το Χριστουγεννιάτικο, όπως το λέγεις τότε. Πριν πάμε εκεί, η πρώτη μου εικόνα, εκείνη τη βδομάδα που σε καταρχήν τότε είχε έρθει, ήταν άρτια αφιχθής από την Αμερική, αφιονισμένος και ορμητικός ο συγχωρεμένος ο Βούδας, ο Μάκης ο Νεδρινός. Και εμείς τότε για αρχή, πριν έρθεις εσύ, μας κουβάλαγε ο Σισμανίδης επάνω στον Πανελλήνιο το κλιμάκιο παμπέδων, της Εθνικής Παμπέδων τότε. Ο οποίος Σισμανίδης, καταλαβαίνεις τώρα το τι περνάγαμε, μιλάμε για τα μαρτύρια του Χριστού. Κατόπιν έρχεται ο Μάκης ο Δεδρινός από την Αμερική αφιονισμένος, από σεμινάρια, μήνες εκεί, δεν ξέρω πόσο κάθισε. Και βλέπουμε στις κλήσεις Μπακατσιάς, Λιακόπουλος, Φράγκος, Μωυσιάδης και δεν θυμάμαι ποια είναι δύο παιδιά. Και λέγαμε όλοι, ποιος είναι αυτός ο Μπακατσιάς? Τότε σε γράφανε Μπακατσάς, χωρίς γιώτα. Έτσι, χωρίς γιώτα, ναι. Μπράβο. Ναι, είχε... δεν ξέρω γιατί, να σου πω αλήθεια. Ο τρίβολος του τυπογραφείου. Ναι. Λοιπόν, και σκάμε μύτη στο Καραϊσκάκι τότε, αν θυμάσαι, εκεί στις εξέδρες από κάτω, ένα ωραίο παρκέ. Ωραίο παρκέ δίπλα στους πυγμάους και στους παλαιστές. Και νομίζω πριν από εμάς πρέπει να έκανε η εθνική βόλεϊ προπόνηση. Και ήμασταν εκεί και παίρναμε και μάτι. Θυμάμαι έναν εντυπωσιακό, γιατί τον έχω δει και μετά και έχουμε μιλήσει, Δημήτρη Γόντικα. Ναι. Ο οποίος είχε κάτι πλάτες. Και όταν πήγαινε ακαρφώσει, νομίζαμε ότι βλέπαμε αεροπλάνο που ερχόταν. Θυμάστε τους τετρακέφαλους του Γόντικα. Τρομερό, εντυπωσιακό, πραγματικά εντυπωσιακό. Τέτοιε. Απίστευτο. Και σε βλέπαμε εκεί, σε πρωτοείδαμε, εκεί γνωριστήκαμε, εκεί έτσι αγαπηθήκαμε, ξεκινάσαμε και να βγαίνουμε και εκτός, γιατί μαζευόμαστε τότε, όπως θυμάστε, τη μια ερχόμασταν εμείς, πηγαίναμε, θυμάμαι, πάνω στο Sporting, οικονόμου Παπαδάς. Και Κοντόπουλος. Θυμάσαι τον οικονόμου που κάρφωνε και λέγαμε πώς γίνεται αυτό. Το Σπύρο, τον οικονόμου. Το jump shoot που είχε, λες και ήταν, είχε λατήρια. Αυτός και ο Θανάσης ο Πανδρακλάκης από τη Ξάνθη επάνω. Απίστευτη. Δηλαδή το shoot που είχαν οι δύο αυτοί ήταν τρομερό. Ένα jump shoot 70-80 πόντους. Ναι, απίστευτο. Απίστευτο. Και θυμάμαι τότε, Αντρέα και Γιώργο και αγαπητοί μας τηλεθεατές, ότι ο Βούδας μας έκανε προπόνηση τίμια, θυμάσαι, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι τα Σάββατα. Καλά, και ακόμα εκεί θα ήμασταν, άμα δεν ξεχνιάμε, δεν του λέγαμε κάτι. Δηλαδή, μετά Σάββατο μεσημέρι μέχρι την Κυριακή το βράδυ, εγώ θυμάμαι, καθόμουν σπίτι μου και κοιμόμουν και ξαναξύπναγα και ξανακοιμόμουν, δεν μπορούσα να βγω βόλτα. Λοιπόν, ο Μάκης ήταν ξεχωριστή μορφή για το ελληνικό μπάσκετ. Εντάξει, είναι πολύ κρίμα που μας λείπει και πολύ. Εντάξει, εγώ είχα και προσωπική σχέση μετά με το Μάκη και πραγματικά είναι κάτι που λείπει πολύ. Λοιπόν, Αντρέα, Γιώργο, εγώ προέβην σε αυτό το flashback, το έχω ανάγκη και εγώ ατομικά και εσωτερικά.
να μας θυμηθώ τότε να ξεκινήσουμε τη ροή της εκπομπής των ερωτήσεων, να κάνουμε αυτό το ταξίδι με το Θύμιο τον Μπακατσιά από τότε μέχρι τις μέρες μας. Περίμενε, κύριε Χρήστο μας, γιατί πρέπει να αναφέρουμε ένα γεγονός που συνέβη μεταξύ μας στο χριστουγεννιάτικο τουρνουά, το οποίο για μένα, εντάξει, έχει ιδιαίτερη σημασία και το θυμάμαι πραγματικά έτσι με πολύ ευχαρίστηση. Γίνεται το τουρνουά και η ομάδα η δική μου καταλήγει να είναι στον τελικό του τουρνουά. Τότε 14-15 χρονών, τι παπούτσια φοράγαμε, ξέρω εγώ, το πάνινο, το All Star και άντε και η πολύ τυχερή, ένα top 10, το Adidas. Ξαφνικά λοιπόν έρχεται ο Χριστάκος με ένα Air Force One, το οποίο δεν το είχαμε δει στη ζωή μας ποτέ, δηλαδή ήταν σαν να βλέπεις διαστημόπλιο εκείνη την εποχή. Είχαμε πάει με το Λανέ στην Αμερική με το Ροδόπουλο. Από εκεί το είχα τσιμπήσει, από το Σικάγο. Έτσι. Και έρχεται λοιπόν ο Χρήστος και μου λέει, ρέση μου λέει, έλα πάρ' το, φοράγαμε δύο νούμερο παπούτσι, μου λέει πάρ' το, μου λέει, να το φορήσω τελικό. Νόμιζα ότι πάταγα σε βαμβάκι επάνω, έτσι, σε στρώμα. Βέβαια, τώρα που το ξαναδοκίμασα, νομίζω ότι είναι τσιμέντο, αλλά τέλος πάντων, την εποχή μας φαινόταν απίστευτο. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι παρόλο που παίζαμε στην ίδια θέση, υπήρχε η κόντρα, η λεγόμενη, και με τις ομάδες, αλλά και λόγω θέσης, έτσι, με την καλή έννοια, ήρθε και μου λέει, ξέρεις, πάρ' το να το φορέσεις. Είναι κάτι διαφορετικό. Αυτό δείχνει πράγματα, έτσι. Είναι... Τι μου θύμισες τώρα. Αυτό. Πάμε, παιδιά, γιατί θα μας πιάσουν τα ζουμιά σε λίγο. Αντρέκο, ξεκίνα. Όπου χρειάζεται, έτσι, δεν το συζητάμε. Τι αλήμον, θέλεις... εντάξει, προς Θεού, αλήμον. Θυμιό. Σ' ακούω. Να πάμε λίγο πίσω. Ακόμα πιο πίσω από την Καλογρέζα. Πιο πίσω από την Καλογρέζα, δεν ξέρω αν θυμάμαι. Είναι και Αλσχάιμερ, 52, δηλαδή. πες μου, αν μπορώ. Είσαι παιδί και εσύ του θρηλυκού πεζομαζόματος εντός εισαγωγικών του Νότιου του Μαρφογιάννη, έτσι, ναι. Έτσι. Ναι, κοίταξε, εγώ ξεκίνησα τυχαία το. Γιατί εκεί προφανώς πάμε. Τυχαία το μπάσκετ στο Παγκράτη, από την άποψη ότι ο αδερφός μου έπαιζε στο Παγκράτη στα παιδικοεφηβικά. Είναι 5 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Δεν συνέχισε βέβαια μετά, αλλά εξαιτίας του, γιατί όλοι αγαπούσαμε το ποδόσφαιρο όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας μας και τώρα, έτσι ουσιαστικά. Τέλος πάντων, επειδή το Παγκράτη είχε μια μεγάλη παράδοση στο μπάσκετ με ομάδες που ήταν δεύτερη, τρίτη στην Α' Εθνική τη δεκαετία του 70, είχαμε την ευτυχία να έχουμε δίπλα μας το Παναθηναϊκό στάδιο που γινόταν τελική του κυπέλου μπάσκετ και περιμέναμε να σβήσουν τα φώτα 20 λεπτά πριν αρχίσει το παιχνίδι, γιατί δεν ξέρω γιατί το κάνανε αυτό, αλλά τέλος πάντων σβήναν τα φώτα κάποια στιγμή στο Παναθηναϊκό στάδιο και ορμούσαν όλοι από το λόφο, γιατί δεν είχαμε λεφτά να πληρώσουμε μισθείο και πηδάγαμε και μπαίναμε μέσα για να δούμε το παιχνίδι. Τέλος πάντων, είχαμε λοιπόν το Παναθηναϊκό στάδιο, είχαμε το Μέτς, που ήταν ένα μεγάλο αθλητικό κέντρο για την εποχή, και υπήρχαν και άνθρωποι που αγαπούσαν πολύ το μπάσκετ. Εμένα ουσιαστικά αυτός που με βοήθησε τα πρώτα χρόνια είναι ο Θεοδόσιο Καντόγλου. Δεν είναι γνωστός σαν προπονητής, δεν είναι τεφαά, δεν είναι διαπραγματεύεται. Ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ το μπάσκετ, ο οποίος έδινε τρομερή προσοχή στα βασικά του μπάσκετ. Δεν επιτρεπόταν να παίξουμε ζώνη ποτέ μας. Έβαζε κανόνες που για την εποχή ήταν εξωπραγματικοί. Και βέβαια ο Νότης που ήταν πίσω από όλα αυτά, μαζί με τον Νίκο το Βαφάκη, έναν άλλον παράγοντα του Παγκρατίου και στην Ομοσπονδία, με τον Ανδρέα το Μιαούλη. Υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι από πίσω. Ο Νότης με χαρακτηριστική φιγούρα βέβαια του ελληνικού μπάσκετ έχει προσφέρει τρομερά πράγματα. Εντάξει, πολύ περισσότερο στη γενιά πριν από μένα, δηλαδή τη γενιά του Παγκρατίου πριν από μένα, με Σισμανίδη, Λάνθιμο, Ραυτόπουλο, Μάγλο, αυτός τους είχε όλους ο Νότης. Με έχει εξετάσει η Γυμναστική Ακαδημία έδινε για αυτούς. Τα διπλώματα που έχουν δεν είναι δικά τους. Είναι του Νότη. Ναι, και έτσι ξεκινήσαμε λοιπόν στην ηλικία των 10 χρονών. Πήγα επειδή ήταν ο αδερφός μου εκεί. Ανέλαβε ο Θεοδόσιος Καντόγλου. Υπήρχε μια σκέψη κάποια στιγμή, γιατί δεν έπαιζα πολύ, όπως είπε και ο Χρήστος. Δεν ήμουνα και κάτι ιδιαίτερο. Ένα 60, ένα 65, ξέρω πόσο ήμουνα τότε.
Κάποια στιγμή λοιπόν παίρνω ύψος, με βλέπουν και από το βόλεϊ, άρχισαν να παίζω και βόλεϊ, άρχισαν να τσακώνονται μεταξύ τους ποιος θα, αν θα συνεχίσω στο βόλεϊ ή στο μπάσκετ. Επειδή δεν έπαιζα στο μπάσκετ πολύ, τους έλεγα εγώ θα πάω στο βόλεϊ. Έμπαινε στη μέση ο Θεοδόσης, όχι γύρνα στο μπάσκετ. Είχε μια ωραία πλάκα η εποχή εκείνη. Μέχρι να φτάσουμε στην ηλικία που είπε και ο Χρήστος, εκεί στα 14-15, που, συγγνώμη, στην ηλικία των 14-15 που πλέον είχε φανεί ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι παραπάνω, είχα ψηλώσει, ήμουν και κάτι διαφορετικό όπως είπε ο Χρήστος σε σχέση με την εποχή και έτσι μπήκαμε σιγά σιγά σε μονοπάτια και σε δρόμους που δεν τους υπολογίζαμε ποτέ. Δεν υπολογίζαμε ποτέ ότι θα παίξουμε ούτε επαγγελματικά, ούτε ξέραμε τι είναι το επαγγελματικό, έτσι. Μέχρι το 87 φαντάζομαι ότι πέρα από την ομάδα του Άρη κανείς δεν ήξερε στην Ελλάδα τι είναι το επαγγελματικό. Εντάξει, υπήρχαν κάποιες ομάδες που ήταν πιο οργανωμένες, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, αλλά όχι σε αυτά τα επίπεδα που έφτασε μετά τον μπάσκετ. Αυτή είναι η ιστορία μας γενικά της γενιάς. Κάπως έτσι όλοι. Πας να γίνεις επαγγελματίας. Θα γίνεις επαγγελματίας. Δεν σε άκουσα, συγγνώμη, έκανε μια διακοπή. Όταν κατάλαβες ότι θα γίνεις επαγγελματίας, είπες ότι τώρα εγώ πάω για επαγγελματίας. Ουσιαστικά ποτέ. Δηλαδή, τι εννοώ ποτέ, ότι ξεκίνησα να είμαι εθνική παιδό, να είμαι εθνική εφήβων. Κάποια στιγμή, εντάξει, άρχισε το μπάσκετ το 86 με το παγκόσμιο, το μουντομπάσκετ που έγινε, που είχαμε μια καλή θέση. Μετά το 87, βέβαια, εντάξει, εκεί γύρισε όλη η ιστορία. Ήταν δύσκολη η απόφαση να πεις θα γίνω επαγγελματίας, γιατί ουσιαστικά δεν μπορούσες να ζήσεις από αυτό το άθλημα. Πολύ λίγοι θα ζούσαν από αυτό το άθλημα, έτσι. Όλοι είχαμε σκοπό να παίξουμε εθνική ομάδα, να πάρουμε μια ευρωπαϊκή νίκη, ξέρω, ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα, να μπούμε στην ακαδημία, να γίνουμε γυμναστές. Αυτό ήταν το όνειρο των παιδιών της εποχής. Μια θέση, ξέρω εγώ, γυμναστή, να μπορέσουμε να επιβιώσουμε επαγγελματικά και κοινωνικά. Όλα τα άλλα ερχόντουσαν σιγά σιγά, χωρίς να καταλαβαίνουμε τι έρχεται. Κάποια στιγμή λοιπόν τέλειωσε η χρονιά μου στην Εφήβων, ήμουνα ελπίδων. Το 88 λοιπόν, μια χρονιά μετά το Ευρωμπάσκετ, παρένθεση τώρα στο Ευρωμπάσκετ, εγώ ήμουνα στην Εξέδρα στο ΣΕΦ και έβλεπα τον ημιτελικό και τον τελικό και όχι δεν φανταζόμουν θα μπορούσα την επόμενη χρονιά να είμαι στην ίδια ομάδα. Ούτε παίρνα για το μυαλό μου τίποτα, έτσι. Ήτανε όνειρο. Τίποτα. Ούτε καν όνειρο δεν ήταν. Και το 88 ξαφνικά ήρθε μια κλίση για τον Κώστα τον Πολίτη, ο οποίος, εντάξει, με ήξερε χρόνια. Κόλλησε, είναι η ιδέα μου. Ναι, κόλλησε. Κόλλησε ο Θύμιος ο Μπακατσιάς. Συμβαίνει αυτό σε live εκπομπές και διαδικτυακές. Να τον ρωτήσετε, Αντρέα, τώρα στο λέω στα κρυφά που δεν μας ακούει, ποιους δύο μεγάλους Έλληνες point guards απέκλεισε ο Πολίτης για να πάρει το Θύμιο στη δωδεκάδα στο παγκόσμιο. Το ξέρω. Αν θυμάμαι καλά, ο ένας πρέπει να τον ονομάσω Ιωάννου. Και ο Σταυρόπουλος. Και ο Παταβούκας νομίζω ήταν. Και ο Παταβούκας. Παταβούκας και ο Μάτζικ. Ο Πολίτης τα έκανε αυτά, να το αναφέρουμε. 20 χρόνια ήταν ο Θύμιος, έτσι. Και Α2. Ο Πολίτης τα έκανε αυτά. Στα τουζένια του τότε. Α1. Κάπου σας έχασα. Α1 και ο Δεν πειράζει, εδώ είμαστε πάλι. Σας έχασα. Λοιπόν, έλεγα, δεν ξέρω τι ακούστηκε. Αν έρθει μια κλίση από τον Κούφα τον Πολίτη τότε που εντάξει, με ήξερε από τις μικρές εθνικές ομάδες. Να συμμετάσχω στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας το 88 για το Προλυμπιακό από Α2. Έτσι, παίχτης ομάδας Α2. Νομίζω ότι ο μόνος που είχε καταφέρει μέχρι τότε από Α2 να πάει ήταν ο συμπαίχτης μου ο Παναγιώτης ο Καρατζάς. Να παίξει εθνική ομάδα. Το 86 που έπαιξε αυτός και το 87 και αυτός ήταν από την Α2. Με κάλεσε στην προετοιμασία ουσιαστικά για να συμμετάσχω, να παίρνω εικόνες. Έκανα μια προετοιμασία, νομίζω, που δεν την περίμενε κανείς, ούτε εγώ. Και τελικά βρέθηκα στη δωδεκάδα της εθνικής ομάδας. Εντάξει, όχι με ιδιαίτερη συμμετοχή μετά, γιατί πάντα οι εθνικές ομάδες τουλάχιστον μέχρι το 97-98 υπήρχε μια στήριξη από τους πρώτους 8-9 παίχτες και οι υπόλοιποι πάντα ήταν με λίγη συμμετοχή, έτσι. Αλλά ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για μένα τώρα σε ηλικία 20 χρονών ξαφνικά από Α2 να βρίσκομαι στον Τριλά, στο Γιαννάκη και τον Γκάλι, ούτε όνειρο. Εκεί πλέον, εντάξει,
καταλάβαμε όλοι ότι μπορούσαμε κάτι παραπάνω και άρχισε να μπαίνει το, η επαγγελματική σκέψη, ας το πούμε, της αποκατάστασης και όλα αυτά τα πράγματα. Ισχύει. Θυμίω, ήθελα να ρωτήσω και εγώ κάτι, Αντρέα, ναι. Αν μου επιτρέπεις. Ισχύει αυτό με την προπόνηση με τον Νίκο Γκάλη στο διπλό? Αν ρωτάς για το, τη Ζαλάδα, ναι, ισχύει 100%. Κοίταξε, ο Νίκος ήταν, καταρχήν, όταν πας να παίξεις αυτή την ομάδα διπλό και πατημία είναι ο Νίκος, πάντα κανένας δεν έχει όρεξη να τρέχει να τον κυνηγάει από τους μεγάλους. Ποιος είναι? Ο Μικρούλης. Μικρέ, πήγαινε. Χαζός κι εγώ εκείνη την ώρα. Πάει να κάνει ο Νίκος κάτι απλό έτσι ίσα ίσα, γιατί δεν πιεζόταν και τρομερά στις προπονήσεις. Απλώνω ένα χέρι και του παίρνω την μπάλα. Εντάξει, ζαλίστηκα μετά. Βαρέθηκα να μου βάζει καλάθια. Οπότε δεν το ξανά έκανα και ησύχασα. Το κλασικό το spin move από με το αριστερό χέρι και πήγε δεξιά. Όπως ήθελες, δεν είχε δεξιά-αριστερά, δεν είχε μετά. Δεν είχε έλεος. Απλά έμπαινε η μπάλα μέσα. Ένα πουλάκι εδώ αριστερά της οθόνης μου σφύριξε να σε ρωτήσω αν θυμάσαι ποιους είχε αποκλείσει ο πολίτης για να πάρει εσένα. Εγώ θυμάσαι. Κοίταξε, ήταν. Αν θυμάμαι καλά, εντάξει, ήταν το σημαντικό, ας το πούμε, τότε. Με ποια έννοια, νομίζω ήταν ο Κώστας ο Παταβούκας που έμεινε εκτός. Το σημαντικό όμως εκείνη την εποχή, συγγνώμη, ήταν μεγαλύτερο όνομα ο Νίκος Σταυρόπουλος. Έτσι. Ο οποίος ερχόταν από τον ΠΑΟΚ, σημαντικό στέλεχος πενταδάτος πάντα, με προϊστορία στην εθνική ομάδα. Απλά ο Νίκος τότε και πάντα είχε λίγα περισσότερα κιλά από ό,τι έπρεπε. Κάποια στιγμή ο Σισμανής τον κατέβαζε από το Πούλμαν και ερχόταν τρέχοντας ο Τζόουνς από τον γκολφ μετά την προπόνηση. Και τελικά παρόλα αυτά τα χουνέρια εντός εισαγωγικών που του κάνανε, τελικά έμεινε και εκτός ομάδας. Η αλήθεια είναι να σου πω ότι το 88 τώρα, έτσι, βλέποντάς τα από μακριά, έτσι όπως ήμουνα στην κατάσταση που ήμουνα και με την εμπειρία που είχα, νομίζω ότι ο Νίκος ίσως εκείνη τη χρονιά θα πρόσφερε πολύ περισσότερα από μένα στο συγκεκριμένο τουρνουά. Έτσι. Τώρα η σκέψη του Κώστα του Πολίτη προφανώς ήταν διαφορετική. Ίσως να ήθελε να δώσει εμπειρία, ίσως να ήθελε να δώσει μια ανανέωση. Είχε τους λόγους του. Είχα κάνει και μια τρομερή προετοιμασία, πραγματικά τρομερή. Οπότε βρέθηκε ο Νίκος έξω και εγώ μέσα. Θύμιο, μία έτσι υπογράμμιση σε αυτό που είπες. Ο Κώστας ο Πολίτης τότε και για κάποια χρόνια ακόμα που ήταν ακόμα στα ντουζένια του σκεφτότανε αναπτυξιακά. Ήρθε και σου είπε στα γκάρ ποιους έχω, Γκάλι, Γιαννάκη, αυτόν, τον Α, τον Β, τον Γ, τον Δ. Ο Νίκος ο Σταυρόπουλος πόσο θα μου παίξει? Αν μου παίξει 10 λεπτά, maximum τον υπολογίζω γιατί προηγεί τον Γκάλης και ο Γιαννάκης. Okay. Αυτά τα 10 λεπτά μπορώ να τα διαμοιράσω στους υπόλοιπους 4 βασικούς μου γκάρντ και να πάρει ο μικρός ένα 5 λεπτό, ένα 3 λεπτό? Μπορεί. Άρα ο Νίκος ο Σταυρόπουλος θα μείνει εκτός. Τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα χρόνια τα δικά μας, Θύμιο, οι προπονητές δεν σκέφτονται αναπτυξιακά, αποσιωπητικά, τρεις τελίτσες, Γιώργο Καρούλια, συνεχίζεις. Κοίταξε, συγγνώμη λίγο. Ναι. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Καταρχήν ο Κώστας είχε πάντα, ήταν μπροστά η σκέψη του από την εποχή. Έτσι. Τώρα όμως πια, νομίζω ότι, και αυτό έρχεται να ταιριάξει με αυτό που είπα προηγουμένως, από το 97-98 και μετά, η εθνική ομάδα έχει 12 πολύ καλούς παίχτες. Δηλαδή έχει παίχτες που μπορούν, αν φανταστείς τώρα την τετράδα των γκάρ από το 99-2000 και μετά, μιλάμε για Διαμαντίδη, Παπαλουκά, Σπανούλη, Ζήση. Δηλαδή, okay. Εκεί δεν χώραγε μικρός, να το καταλάβω. Τα τελευταία όμως 4 χρόνια, 5, Θύμιο, επειδή εμείς εδώ είμαστε ελεύθερο βήμα και έχουμε το θάρρος του λόγου μας, υπήρχε και υπάρχει ακόμα χώρος, σαν να διάβασα σήμερα ότι ο Σκουρτόπουλος κάλεσε το Ρογκαβόπουλο. Αυτό με συνεπέρνει, δηλαδή μ' αρέσει που το είδα. Μας ακούς, Θύμιο? Θύμιο, μας ακούς? Έχει πολύ σφυριά. Γιώργο. Εντάξει, αυτά είναι ανθρώπινα. Ναι, ξαναβάλε το Θύμιο μέσα πάλι. Πρέπει να ρωτήσω πριν πάρεις το λόγο.
μόλις συνδεθεί. Ναι, ρε, νοείται, νοείται. Αυτά είναι. Τι λες τώρα. Μόνο να του πούμε αν γίνεται να απενεργοποιήσουν το WiFi στο σπίτι τους οι γυναίκες και τα παιδιά. Μπράβο, ναι, ναι. Ζητούμε συγγνώμη στους τηλεθεατές μας, αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν. Τώρα, Χρήστο, με αυτό που είπες, Δημήθεια, και έτρεχε η μάνα μου κάτω. Έβαζε, έπιανε συσκευές, έκλεινε το WiFi από εδώ, από εκεί, λέει, να με προλάβω να τρέξω, λέει, μη πάθεις τίποτα. Λέει, να μου λέει, Γιώργο, τα δεδομένα, λέει, πιάνουνε. Όχι, λέω, εντάξει, μην αγχώνεσαι, δες τα αποδεδομένα. Τι να την κάνω. Πώς θα έχεις πάρει το Data Force στην Αμερική, θυμάσαι. Τα είχα πάρει από το Σικάγο, που είχαμε πάει σε δύο κάμπ με το Λανέ και το Θόδωρο τον Ροδόπουλο και δύο-τρία άλλα παιδιά. Νομίζω ότι ο δαίμον της τεχνολογίας χτυπάει πολύ, δεν ξέρω γιατί. Θυμιώ, αν μπορείς να πεις στη σύζυγο και στο παιδί να μπαίνουν μέσα να μας παρακολουθούν από τα δεδομένα του κινητού τους, όχι από το Wi-Fi, γιατί τραβάει συχνότητα. Να κλείσουν αυτό. Το Wi-Fi. Ναι, όχι, πρέπει να ήταν πρόβλημα του υπολογιστή, γιατί μου βγάλε ένα ότι ο υπολογιστής σας κάποιο πρόβλημα βρέθηκε και μου έκανε επανεκκίνηση, οπότε μάλλον κάτι άλλο πρέπει να ήταν τώρα. Τώρα okay. Σε βλέπουμε και λίγο καλύτερα, είναι η ιδέα μου. Ναι, το βλέπουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ναι, προχωράμε. Ναι, ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Αντρέα, μου ήθελες να ρωτήσεις και κάτι άλλο. Θυμιώ. Ναι, ναι. Σε εκείνο το προελπιακό, στο Ρότερνταμ. Εντάξει, ξέρουμε, έχουμε διαβάσει, ξέρουμε όλοι τα γεγονότα, αυτό με τον Γκάλι και τον Πολίτη και τα γνωστά. Αλλά εσύ πετάσεις από μέσα. Χάσαμε τότε τζάμπα την πρόκριση στους Ολυμπιακούς. Κοίταξε, ήταν ένα παιχνίδι ουσιαστικά που χάθηκε η πρόκριση. Έτσι. Αν είχαμε κερδίσει, νομίζω την Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος, είναι και πολλά χρόνια. Την Ιταλία την κερδίσαμε. Πάμε, χάσαμε. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Την Ιταλία την κερδίσαμε. Που βγαίνει ο Ρίβα μετά και πάει στο Γιαννάκη και του λέει περκέψε ποιότη. Ναι, ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ήταν για ένα παιχνίδι. Ήταν μια ευκαιρία να πάμε για πρώτη φορά Ολυμπιάδα. Υπήρχαν θέματα όμως στην εθνική ομάδα τότε. Ο Νίκος καθυστερούσε πολύ να έρθει στην προετοιμασία. Δεν ήταν θέμα μόνο Νίκου. Ήμουνα μικρός για να μάθω όλες τις λεπτομέρειες γιατί δεν τις έχω μάθει. Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν θέμα μόνο Νίκου και Πολίτη. Ήταν και θέμα ευρύτερο, τέλος πάντων, με την Ομοσπονδία, με κάποια θέματα που είχαν ακουστεί. Νομίζω ότι ήταν ευκαιρία που χάθηκε, ήταν κρίμα. Μετά αποχώρησε και ο Κώστας, αποχώρησε από τη θέση του προπονητή, γιατί στην Ομοσπονδία έμεινε κοντά για πολλά χρόνια μέχρι. Πάντως ήταν μια ευκαιρία που χάθηκε, ναι. Και ήταν κρίμα, να σου πω την αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο μου. Γιώργο, να μου επιτρέψεις, δεν θα πω πολλά. Είναι δεκάδες τα σχόλια που έρχονται κατά ρυπάς. Απλά να τιμήσουμε τους τηλεθεατές μας που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, ο Χάρης Κάτος, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στον εκλειτό καλεσμένο, το Θύμιο μας. Νίκος Στόλιας, γεια σου Νικόλα. Την καλησπέρα μου στην παρέα και τους χαιρετισμούς στον παλιό συμπαίκτη. Γιάννης Χριστοφορίδης, καλησπέρα στην όμορφη μπασκετοπορέα. Πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Μπακατσιά. Αδυναμία για το πάθος του στο παιχνίδι. Αν και αεξής respect. Ο Κώστας ο Παναγιωτόπουλος, ο παλιός μας ο συμπαίκτης από τον Ολυμπιακό και τώρα στην Πάτρα είναι. Την καλησπέρα στο Θύμιο, παιχτάρα και φοβερό παιδί. Νάσος Σαφρανιώτης, καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλησπέρα και στο Θύμιο την παιχτάρα. Κυριάκος Κυριακόπουλος, να θαυμάζετε τον Τζόρνταν, τον Μπέρ και τον Μπίπεν, αλλά να έχετε σαν πρότυπο τον Μπακατσιά, το Σταυρακόπουλο, το Φλόρο και τα υπόλοιπα καλά παιδιά του ελληνικού μπάσκετ, Θύμιο, παιχτούρα. Κύριε Κυριακόπουλε, ακριβώς αυτό είναι το σκεπτικό και το κόνσεπτ μας. Να ανασύρουμε από το παρελθόν όχι βρικόλακες ούτε δεινόσαυρους τη ζωντανή ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που τόσο πολύ σήμερα ειδικά την έχουμε ανάγκη. Θοδωρής Παρτιάτης, αυτός ο νούμερο 23 των Bulls που μάρκαρε το Θύμιο, καλό παιχτάκι ήταν. Γιώργος Παναγόπουλος, ο άλλοτε μπόμπερ του Πανιωνίου, καλησπέρα στην παρέα, υπέροχος Θύμιος Μπακατσιάς. Άλλος Φώτης Μαρκόπουλος, μεγάλη χαρά που φιλοξενεί το Θύμιο, πολύ καλός παίκτης και εξαιρετικός χαρακτήρας. Προχωράμε, έρχονται κατά ρυπάς και άλλα. Στην επόμενη γύρα αναφέρουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που θαύμαζα αρχικά να πω
στον Θήμιο ήταν ότι έκανε Eurostep, Χρήστο και Ανδρέα. Σκέψου το λίγο, πόσοι παίκτες έκαναν στην εποχή. Ναι, να σου πω κάτι. Σκέψου, εντάξει, ο πρώτος διδάξας στην Ευρώπη ήταν ο Μαρτσουλιώνης, τον οποίο αντιμετώπισε κιόλας ο Θήμιο. Θήμιο, θέλω και ένα σχόλιο γι' αυτό, κράτατο. Από εκεί το έκλεψε. Εύκολα. Και να τον βλέπεις να το κάνει στην Dream Team είναι κάτι το απίστευτο. Αλλά πρωτού πάμε σε εποχές Dream Team, σε εποχές Ολυμπιακού, θέλω να ρωτήσω. Ένα ακόμα πράγμα που θαύμαζα στον Παγκρά ήταν αυτό το οικογενειακό κλίμα της γειτονιάς που υπήρχε εκεί. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, έμενες κοντά με τον Ντίνο τον Καλαμπάκο και με τον Λεωνίδα τον Βατάκη, σωστά? Ναι, κοίταξε, όλοι μέναμε κοντά. Το Παγκρά τότε, εντάξει, μια συνοικία, αλλά όλοι ήταν κοντά στο Μέτς, κοντά στο Παναθηναϊκό στάδιο, τα σπίτια μας. Και ο μόνος που δεν ήταν Παγκρατιώτης, ενώ να μένει εκεί, ήταν ο Παναγιώτης ο Καρατζάς. Αλλά είχε γίνει γιατί ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί. Δηλαδή, ήμασταν μαζί καλά, κατά κύριο λόγο, στο Λέτζο. Έτσι, δηλαδή, λασικά, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δεν υπήρχε. Πόσα κουφιά έπινε? Κοίταξε, τότε νομίζω ότι είχαμε φτάσει, εγώ τουλάχιστον, 2-3, αλλά οι 2-3 καφέδες στο Λέτζο ήταν καμιά τριανταριά στους άλλους, έτσι. Ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν ότι ήμασταν όλοι μαζί, βγαίναμε μαζί, διασκεδάζαμε μαζί, με τις κοπέλες μας μαζί. Δεν είναι αυτό που ζουν τώρα οι ομάδες. Το Παγκράτη, ας πούμε, έτσι, που έχει 10 παιδιά από άλλες συνοικίες. Ο Πειραϊκός, ο Ολυμπιακός. Ήτανε παιδιά από την περιοχή. Έτσι. Δεν υπήρχε ο Προτέας τότε ή το Sporting που έβλεπες. Ο Παπάγος, το Περιστέριο, ο Ελληνικός Νικαίας, ο Πανιώνιος, ο Μήλωνας, ήταν όλοι με παιδιά ντόπια γηγενή εν μέσω 5 τετραγώνων και 2 σχολείων. Έτσι. Οπότε ήταν διαφορετικό το κλίμα. Ήμασταν μια παρέα. Φεύγαμε από το Λέτζο εμείς, τέλος πάντων, πηγαίναμε στην προπόνηση, ξαναγυρνάγαμε στο Λέτζο. Φεύγαμε από το Λέτζο, πηγαίναμε στο παιχνίδι, ξαναγυρνάγαμε στο Λέτζο. Εντάξει, βγαίναμε και λίγο πιο αργά. Αλλά ξαναγυρνάγαμε πάλι πίσω. Αυτή ήταν η ζωή μας. Τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν μπορούν να είναι έτσι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είχε πει ο Ντίνος ο Καλαμπάκος μια ατακάρα, νομίζω ο Ντίνος το είπε, ατακάρα όμως, ότι το Παγκράτη ήταν τότε σαν την Αθλέτικο Μπιλμπάο στο ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Αν το καλώς και σκέφτομαι πόσο αλήθεια λέει ότι η πρώτη μεταγραφή που είχαν ουσιαστικά ήταν ο Σάκης ο Τζαλαλής, που ήταν από τα Ιωάννινα. Ναι. Ήταν μια ομάδα ντόπιοι Παγκρατιώτες, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Αν το καλώς σκεφτείς, είναι... Κοίτα, η ομάδα του Παγκρατίου, μετά τη μεγάλη που είχε Σισμανίδη, Μάγλο, Λάνθιμο, Ραυτόπουλο, έτσι όλους αυτούς, Κοντογουνήσιο, είχε μια κάμψη που έπεσε κατηγορίες, έφτασε και ρόβητα εθνική τι έφτασε. Και μετά ξεκίνησε πάλι ένα πεδομάζωμα από το Θεοδόση τον Καντόγλου που είπαμε προηγουμένως, που έβγαλε μια ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος εφήβων απέναντι στον Άρη. Έτσι, ο Άρης με ψιλοπεδομάζωμα από όλη τη Θεσσαλονίκη. Όχι Χαριλάου. Οι 66άριδες. Έτσι. Οι 65-66, ναι. 65-66. Ρωμανίδης, Τσαχτάνης, Λεωνίδας, Βατάκης, Καλαμπάκος. Καλαμπάκος, Καρατζάς, ναι. Καρατζάς. Λοιπόν, αυτή η ομάδα λοιπόν του 65, οι 65άριδες, οι 66άριδες, βρήκανε και άλλα 2-3 παιδιά μικρότερους, εμένα, το Βασίλη, το Γούμενο, και αρχίσαμε πλέον και ανεβαίναμε όλοι μαζί. Αυτή ήταν η ομάδα. Μετά από το 91 που έφυγε ο Ντίνος και ο Παναγιώτης για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αρχίσανε πάλι οι μεταγραφές, άρχισε να λιώνεται αυτό. Δεν μπορούσε και να μείνει ίδιο, δεν γινότανε. Έτσι, γιατί κάποια στιγμή έπρεπε και τα παιδιά αυτά να φύγουν, όπως έφυγα και εγώ αργότερα, γιατί είχαν ξεφύγει από το όριο του Παγκρατίου. Υπήρχαν όρια, δεν μπορούσε να πάει πιο πάνω. Και πλέον ο καθένας έφερε 2 μεταγραφές, έφυγε με τη μεταγραφή του και ήρθανε, ξέρω, από μένα ήρθανε 3 παιδιά τον Ολυμπιακό, από τον Καρατζά ήρθανε το ίδιο, τον Ντίνο το ίδιο. Πλέον η ομάδα δεν ήταν Παγκράτη με την έννοια της συνοικίας, ήταν Παγκράτη με την έννοια της Α1 πλέον, ότι μαζεύουμε παιδιά από εδώ, παίρνουμε άλλους. Αλλά τα πρώτα χρόνια ήταν αυτό. Φεύγαμε όλοι μαζί, δηλαδή δεν είχαμε παιδιά να θα βρεθούμε στο γήπεδο. Θα βρισκόμασταν στη λέσχη του Παγκρατίου ή στο Λέτζο για να φύγουμε όλοι μαζί. Γιατί αυτό, εκεί ήμασταν.
Πρωτού πάμε στα μηνύματα ή στον Αντρέα, θέλω να αναφέρω δύο μεγάλα ονόματα που λατρεύω από την εποχή του Παγκρατίου εκείνη. Το ένα είναι ο Ερλ Χάρισον. Ναι. Τι να πούμε, ένας παίκτης που άφησε τη δικιά του εποχή στα ελληνικά παρκέ και άτυχος πολύ όταν πήγε στον ΠΑΟΚ. Έτσι, όταν έφυγε από το Παγκράτη και μπορούσε πλέον να ξεφύγει, να κάνει μια νομίζω πολύ μεγάλη καριέρα. Την πρώτη χρονιά είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στον ΠΑΟΚ και ουσιαστικά χάθηκε. Αλλά ήταν καταπληκτικός. Πριν πάω στη δεύτερη αγαπημένη μου μορφή, για πες μας λίγα παραπάνω λόγια. Πώς είδες έναν παίκτη, και νομίζω ήταν ο πρώτος ξένος στην ιστορία του Παγκρατίου. Ήταν ο πρώτος ξένος, τον έφερε ο Τζόνι, ο Νιούμαν. Αυτός ήταν ο δεύτερος. Θα μου πεις μετά γι' αυτό. Ο Νιούμαν, εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν ανέλαβε ο Νιούμαν, επειδή είχα ένα κάταγμα στο μετατάρσιο, στο πόδι, έλειπα από την προετοιμασία, ήμουνα διακοπές και επέστρεψα μετά από 15 μέρες, αφού είχε ξεκινήσει η προετοιμασία. Μας λέγανε όλοι ότι θα έρθει ένας Αμερικάνος, ο οποίος πάντα οι Αμερικάνοι, ο Χρήστος θα θυμάται καλύτερα, ξεκινάγανε 2-10, μπαίνανε στον Ατλαντικό, συρρυκνωνόντουσαν, φτάνανε 2 μέτρα στην Ελλάδα. Έτσι την είχαμε πατήσει στον Πειραϊκό με τον Ντόμκινς, μας τον λέγανε 2-4 και πάει ο Γιώργος ο Σολωμός και τον εβάζει δίπλα στο Σπύρο το Λαγάνη και του έρχεται ο Λαγάνης μισό κεφάλι που ο Λαγάνης ήταν 2 μέτρα. Λοιπόν, και έρχεται ένα παιδί, το Χάρισον, ο οποίος, εντάξει, το κορμί του ήταν εξωπραγματικό, έτσι, δηλαδή ανέβαιναν οι πλάτες, λέει, και ήταν... Και πάω στις 15-20 μέρες να δω την πρώτη προπόνηση, γιατί δεν μετήχα ακόμα. Γίνεται η προπόνηση, ακούω τον Νιούμαν, πρώτη επίθεση, όπως παίρνουν την μπάλα μάλλον στην άμυνα, κατεβαίνουν, ακούω μια φωνή, give me three. Τι είναι αυτό? Give me three, μπαμ, σούταν άλλος τρίποντο, έξω. Δεύτερη επίθεση, give me three. Έχουν γίνει 10. Του λέω, τι είναι αυτό το give me three, τι κόλπο είναι αυτό, σταματάμε και σουτάρουμε. Α, μου λέει, μη σε νοιάζει, σταματάμε, σουτάρουμε και έρχεται ο Έρλα από πίσω και τη μαζεύει. Ο τύπος ήταν ασύλληπτος, δηλαδή έπιανε ό,τι υπήρχε στον αέρα, ό,τι υπήρχε. Ισχύει ότι ο Τζόνι έλεγε, θα δούμε, δεν ήταν γενικά του scouting, έλεγε κάτσαν να δω 2-3 λεπτά, να δω λίγο πολύ τι παίζουν, λέει, και θα είμαστε κομπλέ. Ο Τζόνι ήταν μορφή στο μυαλό. Θεωρώ ότι αν δεν είχε αυτούς τους παρορμητισμούς και αυτά τα ξεσπάσματα... Αλλά έτσι ήταν όλη του η ζωή, έτσι. Δεν ήταν μόνο το coaching, ήταν και σαν παίχτης και πάντα έτσι ήταν ο Τζόνι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους κορυφαίους προπονητές στον κόσμο. Ο Τζόνι μπορούσε να σου βγάλει ένα σύστημα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα στο time out μέσα και να το κάνεις και να μπει καλάθι. Δηλαδή σε τελευταία φάση δεν χάναμε καλάθι, γιατί έβγαζε κάτι καινούριο, απλό, γιατί άμα το λέγαμε στο Σάκη και ήταν και λίγο δύσκολο δεν θα το έκανε. Στον Τζαλαλή. Οπότε του λέγαμε κάτι απλά πράγματα. Αλλά ήταν πραγματικά μορφή. Πραγματικά μορφή. Βέβαια ήταν τεμπελάκος. Να το πω έτσι. Αλλά με την καλή έννοια. Δηλαδή πηγαίναμε πρωινή προπόνηση. Τώρα δεν είναι και μαζί μας πια και μπορούμε να λέμε έτσι πράγματα χωρίς να... ωραία πράγματα πάντως. Ερχόταν στην πρωινή προπόνηση, πήγαινε στη γραμματεία, είχε μια κοακόλα, μια τυρόπιτα, έπεφτε εκεί στο τραπέζι, τη έτρωγε, έπινε την κοακόλα και κοιμότανε. Δηλαδή, έλεγε μετά τέλειωσε η προπόνηση, τέλειωσε, άντε πάω, φύγουμε. Ο Μιχάλης ο Ματζιώρης έβγαζε το πρόγραμμα. Ναι, ο Μιχάλης, ναι. Αλλά είχε τρομερές στιγμές ο Τζόνι. Θυμάμαι, μας πήρε ένα Χριστούγεννα, μας πήρε να μας πάει προετοιμασία, μήνυ προετοιμασία, να μείνουμε στο Τζόνι, στη Γλυφάδα. Για μια εβδομάδα. Ποιος ξέρει τι ήθελε ο Τζόνι, εντάξει, να μην πω τι ήθελε βασικά, αλλά τέλος πάντων καταλαβαίνουμε όλοι. Λέει, θα πάμε να κάνουμε προετοιμασία. Πάμε, τρώμε το βραδινό, μας λέει, παιδιά, πηγαίνετε μια βόλτα, 12 η ώρα πίσω, έτσι. Εντάξει, γυρνάμε 12 η ώρα, μας κοιτάει, λέει, γυρίσατε, ναι. Εντάξει, λέει, τώρα μπορείτε να φύγετε και να γυρίσετε το πρωί. Δηλαδή, τρέλα, έτσι, τρέλα, ο τύπος ήταν τρελός τελείως. Αλλά ήταν φοβερό μυαλό στο μπάσκετ, φοβερό μυαλό. Ξέρατε ότι ήταν επεξάρτητος. Δηλαδή και με την ιστορία του ΠΑΟΚ αδείξε τον εαυτό του πραγματικά. Το ξέρατε τότε ότι ήταν επεκταρά στα νιάτα του, εφάμιλος του Μάραβιτς λέγανε κιόλας τότε στην Αμερική. Μαθαίναμε, αλλά ξέρεις, τότε δεν υπήρχαν πολλά βίντεο. Βέβαια, εμείς είχαμε την τύχη πριν από το Τζόνι να έχουμε το Μάκη. Ο οποίος Μάκης, επειδή είχε μεγάλη τρέλα με το NBA, μας έδινε αρκετές βιντεοκασέτες που τότε δεν μπορούσαμε να βρούμε και βλέπαμε πράγματα.
Αλλά τον Τζόνι, μόνο που τον έβλεπες μέσα στο γήπεδο να στοιχηματίζει μαζί μας για το από πού θα βάλει καλάθι, σούταρε κανονικά από τη σέντρα. Κανονικά όμως. Όταν λέω κανονικά, κανονικά. Με τον παλμό, με το ρυθμό, το σουτ, το χέρι έφευγε κανονικά και η μπάλα πήγαινε μέσα, έτσι. Όχι σούταρε και έσκαγε η μπάλα στο φάουλ. Εντάξει, φαινόταν ο άνθρωπος και εντάξει, μετά από τις πληροφορίες που μαθαίναμε, καταλάβαμε περί τίνος πρόκειται. Έτσι. Εντάξει, τον είχαμε γνωρίσει και από τον ΠΑΟΚ, από όλα αυτά που λεγόντουσαν από τις μεταδόσεις. Ήταν μορφή πάντως. Δηλαδή, το Παγκράτη δεν θα μπορούσε ποτέ να είχε τον Τζόνι προπονητή αν δεν είχε κάνει τη βλακεία με τον ΠΑΟΚ. Να γεια στο χεράκι του. Δεν ξέρω, είναι κρίμα για τον Τζόνι, είναι κρίμα όμως. Να αναφέρουμε έτσι στα κλεφτά, επειδή δεν ξέρω Θήμιο αν το ξέρεις, εμένα η μεγάλη μου καψούρα στο παγκόσμιο μπάσκετ είναι το NCAA, ότι συζητάμε για τον Τζόνι Νιούμαν, έναν από τους τρεις ίσως μεγαλύτερους παίκτες που έπαιξαν ποτέ στο κολεγιακό μπάσκετ. Ο Τζόνι Νιούμαν γεννήθηκε το 1950, έφυγε από τούτο το μάταιο κόσμο το 2019, με το All Miss, με το Πανεπιστήμιο του Μισισίπι, το 1971 είχε μέσο όρο στο NCAA 40 πόντους και είχε σκοράρει δύο φορές πάνω από 60, από 60 με 63 πόντους στο 113-91 επί του LSU εκείνη τη χρονιά. Αυτός και ο Πιτ Μάραβιτς θεωρούνται οι δύο μεγαλύτεροι σκόρερ στην ιστορία του κολεγιακού μπάσκετ στην Αμερική. Και όταν βλέπει για κολεγιακό μπάσκετ στην Αμερική μιλάμε για άμυνα. Ναι, δεν μιλάμε για show NBA. Έτσι, μιλάμε NBA, για άλλο μπάσκετ. Είναι τελείως διαφορετικό, έτσι. Εγώ είχα την τύχη να δω, όχι ζωντανά βέβαια, αλλά τέλος πάντων μια βιντεοκασέτα με τον Πιτ Μάραβιτς, επειδή ο κόσμος, εντάξει, προφανώς και δεν ξέρει, μιλάμε για ένα μαγικό τύπο, έτσι. Μαγικό τύπο, στην κυριολεξία. Δηλαδή, οι κινήσεις του και το πώς έφευγε η μπάλα από το χέρι του ήταν... Έχει και στο YouTube σιγμιότυπα από τα παιχνίδια του Τζόνι τότε με το Μισισίπι στις αρχές δεκαετία 70. Προχωράμε, Ανδρέα, Γιώργο. Ανδρέα, μου συνέχισε. Κυπελούχος Ευρώπης, να σημειώσω, Χρήστο, το 1979 με την Καντού ο Τζόνι Νιούμαν. Σωστό. Ήρθε Ευρώπη μετά, ναι. Ένας από τους μεγαλύτερους Αμερικανούς παίκτες που έπαιξαν ποτέ στην Ευρώπη. Τεράστια μορφή, τεράστια. Θυμιό. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Και από το Δελοτζόνι, θεός χωρέσαν εκεί που είναι, το 93, πας στον Ολυμπιακό. Και βρίσκεται στα χέρια του Ξανθού. Ναι, το πάλευε χρόνια. Είναι αλήθεια που ήθελε στον Άρη? Αληθεύει? Η πρώτη μου κουβέντα με το Ξανθό έγινε το 87, έξω από το Golden Age, το ξενοδοχείο στη Μιχαλακοπούλου, μέσα στο αυτοκίνητο του Γιάννη του Αντωνόπουλου, του δημοσιογράφου που έχει φύγει και αυτός, ο οποίος ήταν φίλος, ερχόταν Παγκράτη τότε, και ο Ξανθός τον έβαλε να με πάει εκεί για να μπορέσουμε να κάνουμε τη μεταγραφή. Εντάξει, ήταν μεγαλεπίβολο το σχέδιο του Ξανθού. Όταν έχεις να κάνεις με τον Παγκράτη εκείνες τις εποχές, δεν υπήρχε όχι η περίπτωση να γίνει μεταγραφή. Αλλά κάθε χρόνο κάναμε κουβέντα. Συγγνώμη. Υπάρχει με κανονική μεταγραφή ή... Καταλαβαίνεις τώρα. Ή μέσω Sporting, αλλά Παπα-Νικολάου, Δημήτρη. Όχι. Ο Ξανθός ήθελε κανονική, αλλά δεν υπήρχε κουβέντα στο Παγκράτη. Τότε το Παγκράτη είχε τη λογική ότι εμείς θα ανέβουμε Α1 και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Και δεν υπήρχε λογική ότι τα δελτία ήταν στο ταβάνι. Αυτά που ακούμε τώρα σαν περίεργα πράγματα ήταν η πραγματικότητα τότε. Δεν τολμούσαμε τι να πούμε στο Παγκράτη. Θα πάρουμε τα γραφή, θα γέλαγαν και οι πέτρες, ας πούμε. Ναι, έτσι κάπως. Η ιστορία λοιπόν με τον Ξανθό ξεκίνησε από το 87 και έφτασε μέχρι το 93 που πήγα στον Ολυμπιακό. Το 92, που επίσης γινόταν κουβέντα λοιπόν, είμαι στην προετοιμασία στο Καρπενήσι με τον Παγκράτη, με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε, ξέρεις, ο Ολυμπιακός καταθέτει πρόταση όπου να είναι. Μα λέω, αυτή πρόταση... Ήταν, αν θυμάμαι καλά, η πρόταση 250 εκατομμύρια και 3 παίχτες. Τρελά νούμερα για την εποχή, έτσι. Λέω, παίρνω το Παγκράτη, λέω, παιδιά, κατεβαίνω κάτω. Όχι, μου λένε, κατέβεις, δεν θα φύγεις. Λέω, καλά, εντάξει, τώρα ας αφήσουμε τα αστεία πια, okay. Εδώ τα πράγματα έχουν σοβαρεύσει πολύ. Τέλος πάντων, κατεβαίνω κάτω. Άρχισε το Παγκράτη, όχι, δεν θα φύγεις και θα το σκεφτούμε και θα κάνουμε. Και
βγάζουν μια απόφαση να μαζευτούν 8 η ώρα το βράδυ στη λέσχη του Παγκρατίου για να αποφασίσουν αν θα εγκρίνουν τη μεταγραφή μου στον Ολυμπιακό. Έχει τρελαθεί ο Ξανθός βέβαια και του στέλνει σε 7 η ώρα ότι παιδιά η πρόταση δεν ισχύει. Αν θέλετε να το δώσετε από την αρχή. Και τους από πέφτουνε, μηδενική βάση. Τους πέφτουν ναι, τα στυλό γιατί τρελαθήκαν. Εντάξει, περιμένουν δύο πράγματα. Και μαζεύονται και παίρνουν μια απόφαση να ανέβω να παίξω στον Άρη με τον Θεόφιλο τον Μητρούδη, πρόεδρο. Τότε ο Μητρούδης είχε διώξει τον Νίκο, τον Γκάλι, και ναι, είχε κάνει αυτή την τρελή επιλογή τώρα για τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Και είχε τον Παναγιώτη επάνω τον Γιαννάκη και έκανε πρόταση να ανέβω επάνω. Και ανεβήκαμε μέσα στα άγρια μεσάνυχτα επάνω, έκλεισε υποτίθεται μια μεταγραφή η οποία έλεγε ότι θα πάω μετά από 2 χρόνια στον Άρη. Μητρούδης, ό,τι και να πεις δεν υπάρχει, εντάξει. Τελικά ποτέ δεν είχε μεταγραφή και το 1993 κατέληξα στον Ολυμπιακό. Έναν Ολυμπιακό πρωταθλητή. Ναι, είχε πάρει ήδη το πρώτο πρωτάθλημα, ναι. Και πας και βρίσκεις τον Ζάρκο, βρίσκεις τον Ντάρβλεϊ, βρίσκεις τον Φασούλα. Ήμασταν τη χρονιά εκείνη πήγαμε εγώ, ο Παναγιώτης ο Φασούλας και ο Ρόι. Και ο Ρόι. Υπήρχε ήδη η τριάδα των Ιουγκοσλάβων, εντάξει, ο Ζάρκο, ο Τάρλατς, ο Τόμιτς, ο Νάκητς, ο Γιώργος ο Σιγάλας βέβαια, έτσι. Και ο Πιτσιρικάδης Λιμιάτης, Αντώνης Σταμάτης. Χρήστο, έχεις φύγει, έτσι. Εγώ είχα φύγει το 92. Ναι. Θυμιώ, θέλουμε 2 κουβέντες για το Ρόι και για το Ζάρκο. 2 κουβέντες. Είναι οι πιο εύκολες κουβέντες που μπορώ να σου πω. Θεωρώ ότι ο Ζάρκο είναι ο παίχτης με τη μεγαλύτερη προσφορά στον Ολυμπιακό. Έτσι. Ever. Ακόμα και τώρα. Και συγγνώμη κιόλας από το Βασίλη το Σπανούλη ή το Γιώργο τον Πρίντεζη ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι αυτό το ξεκίνημα του Ολυμπιακού εκείνη την εποχή ήταν Ζάρκο. Και μέχρι που έφυγε η προσφορά του, νομίζω ότι ήταν η μεγαλύτερη προσφορά που μπορούσε να έχει κάποιος στον Ολυμπιακό. Και ας πάρουμε τους ξένους τέλος πάντων, έτσι. Και ο Ρόι νομίζω ότι ήταν ο μεγαλύτερος ξένος παίκτης που είχε στην Ελλάδα. Είναι Άλιστα. Τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή η παιχτική ικανότητα του Ρόι ήταν. Δεν την πλησίασε, νομίζω, δεν μπορούσε να την πλησιάσει κανένας από αυτούς που έχουν έρθει. Που έχουν έρθει παιχταράδες. Θυμίζω θα ήθελα να ξαναπαίξω το Τελαβίβ. Συγγνώμη. Το Τελαβίβ θα ήθελα να το ξαναπαίξει. Το τελικό με την Μπαρτσελόνα. Όχι. 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 Έλα. Σου φαίνεται περίεργο. Όχι, δεν θα ήθελα να το ξαναπαίξω και να σου πω και την αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή τότε, δεν ξέρω γιατί, αλλά είπα ότι. Εντάξει, στεναχώρια ήταν στεναχώρια, έτσι δεν το συζητάμε. Ήταν ένα παιχνίδι που δεν χανότανε, που 100 φορές να το παίζες θα κέρδιζες τις 99, τη μία τη χάσαμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι μας κράτησε ομάδα. Αν είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, θεωρώ ότι θα είχαμε διαλύσει πολύ νωρίτερα. Γιατί το λες αυτό, Θύμιο? Τι θα συνέβαινε αν είχαμε πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης τότε? Κοίταξε, ήταν πολύ μεγάλη η πίεση, όχι μόνο από το Ξανθό, έτσι. Γενικά η πίεση που υπήρχε τότε στην Ελλάδα, αν θυμάσαι, ο ημιτελικός με τον Παναθηναϊκό, ήταν ένας πόλεμος, έτσι. Ναι, βόρειο νότιο στην Αμερική, ναι. Κατεβαίνανε τα καράβια κάτω, αν δεν ήμασταν στο Ισραήλ και ήμασταν εδώ, θα ήταν πόλεμος πραγματικός, έτσι. Στο Ισραήλ απλά δεν τόλμαγε κανένας να κουνηθεί, γιατί θα πιάνε. Και νομίζω ότι αν το είχαμε πάρει θα ξεφουσκώναμε σαν ομάδα. Δηλαδή δεν θα είχαμε και κάποιο. Θα είχαμε ένα κίνητρο να το ξαναπάρουμε, αλλά όχι η πρώτη φορά. Λοιπόν, χάνοντάς το, νομίζω ότι διατηρηθήκαμε πολύ κοντά ένας στον άλλον. Επιστρέψαμε από το Τελ Αβίβ και είχαμε να παίξουμε τον ημιτελικό μετά από 4-5 μέρες με τον Πανιόνιο στο κύπελο, αν θυμάμαι καλά. Οργάνωσε ολόκληρη ιστορία ο Ξανθός. Κάναμε προπόνηση στο Παπαστράτιο, ήρθε η θύρα 7. Εμείς είμαστε μαζί σας, παιδιά. Και πράγματι, τότε η ομάδα μπάσκετ δεν έμπαινε σε αμφισβήτηση. Αν θυμάσαι και την εποχή, πέφτανε οι κορνέδες στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ήταν κάτι το διαφορετικό. Ό,τι και να συνέβαινε, δεν την πείραζε κανείς. Ούτε ο κόσμος, ούτε σκεφτόταν ο κόσμος να πει κάτι για τα παιδιά της ομάδας. Λοιπόν, ήρθαν εκεί τα παιδιά μας, λένε παιδιά δεν πειράζει, πάμε να αυτό. Ήταν κάτι διαφορετικό, έτσι.
Και μπήκαμε, κερδίσαμε τον Πανιόνιο, ο οποίος Πανιόνιος, αν θυμάμαι καλά, ήταν Τέρνερ. Παναγιώτη Γιαννάκη, Φάνη, Τέρνερ, ο Στόουξ, μια υπερομάδα, έτσι, όχι, δηλαδή, οι ξένοι που παίζαν τότε στην Ελλάδα. Χάτσον. Πιο πριν ήταν. Χάτσον ήταν... Προηγούμενη χρόνια. Προηγούμενη. Ναι, ο Χάτσον, ας πούμε, ήταν ο χειρότερος. Φαντάσου. Έπεσε στο Περιστέριο ο Ντινόρης. Έτσι. Ή ξεκίνησε στο Παπάγο ο Αλφόνσο που λέγαμε πριν. Άστα μπακατσιά, μη μου θυμίζεις τώρα τέτοιες καταστάσεις, τη συγκρίνω με το σήμερα και θα πάθω εγκεφαλικό απόψε. Πρόσεχε. Ήταν μια κατάσταση η οποία, συγγνώμη για αυτό που λέει ο Χρήστος, ναι μεν είχαμε τρομερούς ξένους, τρομερές ομάδες, υποδομές όμως στο μπάσκετ δεν υπήρχαν για να αντέξει αυτό το οικοδόμημα να συνεχίσει. Δεν ήμασταν Ισπανία, δεν ήμασταν Ιταλία, δεν είχαμε γήπεδα, δεν είχαμε... Ουσιαστικά ήταν όλα στον αέρα. Περιμέναμε την τηλεόραση να μας δώσει λεφτά για να σταθούν οι ομάδες. Αν θυμάσαι, μετά από λίγα χρόνια άρχισαν οι ομάδες να χρωστάνε το μισό προϋπολογισμό. Είχαμε μεγαλώσει έξω από τα όρια μας. Έτσι. Αλλά οι παίχτες που είδαμε εκείνη την εποχή ήταν... Δεν ξέρω, νομίζω η δεκαετία του 90... Ήταν εξωπραγματική. Λες και είχε μεταφερθεί το All-Star του NBA στην Ελλάδα. Byron Scott, Dominique Wilkins. Τι να σκεφτείς, και από Ευρωπαίους, έτσι. Ο Ζαν, ο Ρέμπρατσα, ο Ράτζα. Οι Γερμανοί που ήρθανε, ο Βέλπο, ο Λιθουανός, ο Καρνισόβας. Τι να πρωτοθυμηθείς. Όλη η Ευρώπη ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Απλά τότε δεν μπορούσε να πάει στο NBA, έτσι, γιατί ήταν κλειστά τα σύνορα. Ναι. Και όλοι όσοι θέλαν να παίξουν στο ψηλότερο πρωτάθλημα έρχονταν στην Ελλάδα. Και αυτούς τους παίχτες τους βάζαμε και παίζανε στα 500 άτομα στο γήπεδο του Παπάγου. Και στο Κερατσίνι στην Ψαραγορά, το θυμάσαι. Ναι, βέβαια. Και στο Παπαστάδιο που ξυλωνόντουσαν οι πλάκες από κάτω και φεύγανε. Δηλαδή. Σύγκρουση του Sporting. Θυμάσαι τι είχε έρθει. Να θυμηθώ και πριν από μένα, έτσι. Τι είχε φέρει ο Ολυμπιακός στο Σκάρι. Ναι. Ο ΙΑΕΚ, τον Ντάνι Βρέινς. Ο οποίος βέβαια έφυγε, εντάξει, μη θυμώ πως έφυγε. Έφυγε γιατί κάποιος κατάπιε την επιταγή. Αυτό ήταν στο Ρίτσαρσον. Έφυγε και στο Βρέινς. Ο Βρέινς ήταν άλλη ιστορία, χειρότερη. Και άλλη ιστορία του Βρέινς που ξεπερνάει και τα ποινικά. Καλά. Ναι. Αξίζει να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ήταν και ο Χρήστος, θα το θυμάται. Μας είπε ο Ρίτσαρντ Ρέλφορντ, ο Ρίτσαρντ Ρέλφορντ που είχαμε εδώ μαζί μας. Λέει ότι δεν είχα, λέει, ήταν από τις πολύ εύκολες αποφάσεις μου να έρθω Ελλάδα. Υπήρχαν τόσο πολλοί και τόσο καλοί παίκτες που αισθανόμασταν ότι ήταν το NBA εδώ πέρα. Έτσι. Εν τω μεταξύ ήταν και αρκετά physical τότε το ελληνικό πρωτάθλημα. Έπεφτε λίγο ξύλο, έτσι. Υπήρχε κόντρα. Και λέει ότι αισθανόμουν ότι ήταν το NBA πολύ περισσότερο από ότι η Ισπανία που ήταν λίγο πιο τεχνικό το πρωτάθλημα ή την Ιταλία ή το Ισραήλ που ήταν run and gun. Γενικά άρεσε στους Αμερικανούς και ήταν πραγματικά τα χρυσά χρόνια του ελληνικού μπάσκετ. Ναι, ναι, εντάξει, και δινόντουσαν και λεφτά που ουσιαστικά δεν υπήρχαν, αλλά δινόντουσαν. Ήταν εύκολη η απόφασή τους. Και μια που έπιασε ο Γιώργος στο NBA, να πάμε και σε αυτό το περίφημο καλοκαίρι του 1994. Να πάμε σε αυτό το περίφημο ημιτελικό, να πάμε σε αυτό το περίφημο μπακατσίας. Εντάξει, κοίταξε. Παιχνίδι επίδειξη ήταν, έτσι. Δεν ήταν παιχνίδι για να κερδίσουμε. Νομίζω ότι εντάξει. Φυσικά το Ρέτζι Μίλε, να το βούπηξε κιόλα. Ευτυχώς που δεν έκανα κάτι τέτοιο, γιατί μετά ήταν ο Σακίλα από δίπλα και θα είχαμε πρόβλημα μεγάλο. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι επίδειξη. Έτσι, συγγνώμη. Κάτι και θα μου καλεστήκατε. Ξαναπέζουν, δεν σε άκουσα, συγγνώμη, έκανε διακοπή. Σου λέγε κάτι και πήγατε να πιαστείτε, να αρπαχτείτε. Όχι, δεν μου λέγε. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, στο ξεκίνημα του παιχνιδιού πήγε να κάνει μια σταυρωτή τρίπλα, αυτή που κάνει συνέχεια ο Μίλερ. Εγώ έχω μια διαστροφή εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, από τότε που ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, επειδή έβλεπα αρκετό μπάσκετ, ήξερα σχεδόν για κάθε παίχτη την κίνησή του. Δηλαδή έπαιζα ουσιαστικά επάνω στις κινήσεις τους. Ήξερα δηλαδή ότι αυτή τη σταυρωτή την κάνει συνέχεια. Ήρθα να την κάνει μπροστά μου, έβαλα το χέρι, την πήρα
Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα ξεκίνησε έτσι μια ιστορία. Α, έβαλε ένα καλάθι ωραίο, σου λέει γιατί αυτός να περάσει, α, με τράβηξε λίγο, την είπα εγώ, α, αυτό. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι ουσιαστικά που δεν είχε νόημα έτσι, για να κοντράρουν ή κάτι τέτοιο. Ήδη ήταν εκπληκτικό το γεγονός ότι πήγαμε το βράδυ, όταν προκριθήκαμε στον ημιτελικό, πήγαμε το βράδυ στο ξενοδοχείο και βλέπαμε στην τηλεόραση αύριο, ξέρω εγώ, δείτε τον ημιτελικό USA Greece. Και τσιμπιόμασταν, δηλαδή. Ήταν κάτι που δεν το είχαμε ούτε στο μυαλό μας. Μέσα στο γήπεδο, τους απομυθοποίησες καθόλου? Όχι. 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 Τι να απομυθοποίησεις, δεν είναι. Οι άνθρωποι ήταν αλλού, έτσι. Κάνουμε πλάκα τώρα. Εδώ, στο πρώτο ημίχρονο, επειδή είπε κάτι και πριν για το Σον Κέντ. Ναι, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο που είμαστε κοντά, είναι το σκορ 38-30 νομίζω, και παίρνει ένα rebound και φεύγει ο Σον Κέντ με τρίπλα. Θυμάμαι τη φάση. Ναι, και κάνει ένα κάρφωμα το οποίο, εντάξει, ανοίγαμε, γιατί αν μας έπαιρνε μαζί θα... Τι να αποκτωπείς, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, έτσι. Απλά ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ευχάριστο, ειδικά για μένα πολύ ευχάριστο, έτσι όπως εξελίχθηκε. Έμεινε κιόλας, μια χαρά. Θυμάμαι κιόλας τον Γιώργο το Φασούλα, δεν ξέρω, επειδή μια μιλάμε για τον Μίλλερ, ισχύει ότι πήγαινε η αγωνιά σύννεφο όταν πήγαινε να με ξεμαρκαριστεί. Έλεγε ο Γιώργος ο Σιγάλας, λέει, με είχε ταράξει αγωνιές. Εντάξει, κοίταξε, ο Μίλλερ πάντα έπαιζε έτσι. Πάντα ήταν στην κουβέντα, πάντα ήταν να κάνει. Δεν ξέρω πώς λίγο, το πω τώρα. Λίγο bullying. Ναι, γενικά ήταν λίγο στο υπόγειο. Αλλά παιχτάρα, έτσι το συζητάμε. Μιλάμε για μοναδικό σουτέρ, έτσι. Θύμιο, να σε ρωτήσω, όταν μπήκε στο Skydome, γιατί το Skydome ήταν ένα απίστευτο γήπεδο και ειδικά για τα δεδομένα της εποχής, νομίζω ότι ένα δέος το πάθαινες. Πώς ήταν έτσι τα συναισθήματά σου όταν μπήκε και είδε αυτό το πράγμα? Γιατί νομίζω είχε και κάτι εστιατόρια από πάνω, είχε κάτι καφέ. Ναι, όπως είναι όπως τώρα με τις σουίτες, αλλά εμείς τότε δεν είχαμε δει σουίτες ούτε σε ξενοδοχεία, όχι σε γήπεδο. Εντάξει, ήταν εντυπωσιακό. Καταρχήν, το Skydome ολόκληρο είναι πάνω από 70.000 θέσεις, έτσι. Το είχαν κόψει λίγο, γιατί είναι για baseball το γήπεδο. Το είχαν κόψει και το είχαν κάνει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, γύρω 45. Τρία διαζώματα, με οθόνη. Τότε ήταν για πρώτη φορά μια οθόνη, ξέρω, πρέπει να ήταν 7x14, ξέρω εγώ. Εντάξει, ήταν εντυπωσιακό για όλους μας να ανοίγουν, να κλείνουν οι οροφές. Γενικά ήταν. Είναι από τις στιγμές που σου μένουν, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή... Πάμε λίγο για να κάνουμε λίγο speed up. Είναι ήδη η ώρα 10. Να πάμε Ολυμπιάδα Ατλάντα και Triple Crown. Ήττα από το ΒΑΟ. Ο Ιβκοβιτς να θέλει να επιβάλλει το στυλ του, να πηγαίνει μια τριανδρία από ό,τι λέει ο αστικός μύθος, να τον πιάνει τον Ιβκοβιτς. Coach, δεν μπορούμε να το καράβι να πάει έτσι, πρέπει να γυρίσουμε στα ιωθότατα παλιά. Αντρέα, πάμε. Χρήστο, όμως τα ρώτησες όλα και αυτό με την τριανδρία, εγώ προσωπικά το ακούω πρώτη φορά. Όχι, δεν ήταν ακριβώς τριανδρία, τέλος πάντων. Διανδρία ίσως. Υπήρχε ένα πολύ άξιμο ξεκίνημα στην ομάδα, στο πρωτάθλημα εκείνο. Ήταν η χρονιά που έχει φύγει ο Ξανθός. Αναλαμβάνει ο Ιβκοβιτς και ουσιαστικά αναλαμβάνει την ομάδα του Ξανθού. Έτσι. Δεν είχε κάποιες αλλαγές. Η διαφοροποίηση ήταν ότι από την πίεση του Ξανθού είμαστε σε μια κατάσταση πιο ήρεμη, πιο χαλαρή. Είχαμε περάσει 4 χρόνια με τον Ξανθό και εντάξει, είχε μαζευτεί πολύ πίεση μέσα στην ομάδα. Δεν συζητάω για την προσφορά βέβαια του Ξανθού, έτσι. Δεν τίθεται σε συζήτηση αυτό. Τέλος πάντων, ξεκινάμε τη χρονιά με τον Ιβκοβιτς, ο οποίος έχει μια διαφορετική άποψη όσον αφορά ειδικά το αμυντικό κομμάτι, που εμείς στηρίζαμε πολύ στο αμυντικό κομμάτι την όλη εξέλιξη του παιχνιδιού μας τα προηγούμενα χρόνια. Και γνωρίζουμε κάτι ήττες περίεργες με αποκορύφωμα το ΒΑΟ. Μαζευόμαστε λοιπόν μετά το παιχνίδι το ΒΑΟ. Καταρχήν οι παίχτες μεταξύ μας. Λέμε εκείνο το που έχει μείνει τέλος πάντων, ότι εμείς είτε χάνουμε είτε κερδίζουμε θα πηγαίνουμε μπουζούκια για να μην μας λένε, να μην νομίζουν ότι κρυβόμαστε. Δεν ήταν ότι είμαστε λάτρεις των μπουζουκιών, απλά θέλαμε να δείξουμε ότι εμείς είμαστε όλοι μαζί και δεν καταλαβαίνουμε από αυτά που μας λέτε ότι η ομάδα δεν είναι καλή κτλ. Θέλω να και μαζευόμαστε στο ξενοδοχείο κάποια στιγμή και γίνεται μια κουβέντα στο πώς παίζει η ομάδα. Η πιο μεγάλη, τέλος πάντων η βασικότερη
αναφέρουν στο Ντούντα ότι ξέρεις coach, εμείς έχουμε μάθει, μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό που θες να παίξουμε και να είναι σωστό και να είναι το μελλοντικό μπάσκετ. Αλλά εμείς έχουμε μάθει 4 χρόνια να παίζουμε στέλνοντας τον παίχτη στο πλάι, να τον περιμένουν από κάτω τα θηρία Φασούλα, Στάρλατ, Τάρμπλε, πιο παλιά, όλα τα θηρία που είχαμε μαζέψει και να μην περνάει τίποτα. Και από εκεί και πέρα, αλλά αυτό ξέραμε. Τώρα ξαφνικά να βγαίνει ο ψηλός να κάνει αλλαγή στο τρίποντο. Ναι, ήταν κάτι διαφορετικό για μας, το οποίο προς τιμή του Ντούντα το δέχτηκε. Έτσι, μιλάμε για έναν έξυπνο άνθρωπο, έτσι, δεν είναι... Κατάλαβε ότι είχαμε δίκιο, σκέφτηκε και έξυπνα ότι okay, αυτό θέλετε, να παίξουμε και έτσι, να δούμε τι γίνεται. Και αυτό μας βγήκε. Και ξεκινάμε μετά το ΒΑΟ και γίνεται το 3-3. Η ιδέα Τόμι Τσίβλα στο Ρίβες για να το κοντρολάρει ήταν του Ντούντα. Όχι, η ιδέα αυτή υπήρχε από την προηγούμενη χρονιά. Ο Rivers ήταν ένας παίχτης που δεν είχε κοντρόλ. Δηλαδή, αν θυμάσαι η πρώτη χρονιά με το Ξανθό στον Ολυμπιακό, ήταν τραγωδία. Τραγωδία. Ναι, τραγωδία. Δηλαδή, πάντα δίπλα στο Rivers έπαιζα ή εγώ ή ο Τόμιτς, απλά για να του κρατάμε τα γκέμια, γιατί δεν υπήρχε. Δηλαδή, ήταν. Έτσι, και δεν του βγαίναν την πρώτη χρονιά. Και η ομάδα ήταν εντάξει, τι να λέμε. Η δεύτερη χρονιά ξεκίνησε πάλι περίπου στον ίδιο ρυθμό, πάλι με έναν δίπλα για να μπορεί να κοντρολάρει το παιχνίδι, αλλά μετά το Γενάρη ο Rivers ήταν, τι να πω, ξέρω εγώ, ό,τι έκανε έπιανε, ό,τι δεν υπήρχε σταματημός. Με αποκορύφωμα βέβαια την πορεία στα τελικό κυπέλου, Final Four, τελικό προεδρικό, εκεί ήταν εξωπραγματικός, έτσι. Δεν σταματιόταν, δηλαδή. Ήταν... Εν τω μεταξύ, μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα παίκτη ο οποίος ήταν All-American στο κολέγιο στο Notre Dame και μετά στο NBA ήταν ρολίστα στους Lakers και είχε ένα πολύ, πολύ καταπιεσμένο εγωισμό και θεώρησε ότι στην Ευρώπη θα ξεσπαθώσει, θα ξεσπάσει και θα πάρει την εκδίκησή του. Ήταν κοντά όμως το να βρεθεί να μείνει χωρίς ομάδα έτσι μετά την πρώτη χρονιά. Δηλαδή... Από την τρέλα του, από τη μούρλα του. Ναι. Απλά εκεί κατάφερε, κοντρολάριζε τον εαυτό του, του βγήκαν τα πάντα και βέβαια η προσφορά του ανεκτήμητη, έτσι. Βέβαια. Ήταν ένα σκόρο, ένα διάρρηση κορμί playmaker ουσιαστικά. Ήταν 81. Δεν ήταν playmaker. Αυτό σου λέει, ήταν ένα διάρρηση κορμί playmaker. Ναι. Δεν είχε τη λογική του playmaker, εντάξει, ναι. Καμία. Ο Ρίβερ ήταν εσύ, θέλω την μπάλα εκτελώ κατευθείαν. Δεν είχε τέτοια. Απλά το ύψος δεν το βοηθούσε να παίξει διάρρη, οπότε αναγκαστικά έπαιζε playmaker. Ναι. Πολύ γρήγορο. Έπαιξε και καλή άμυνα στον Σάλε στο τελικό. Ναι. Είχε έφεσα κλεψίματα. Στον τελικό τότε θυμάμαι οι δημοσιογράφοι, η απορία τους ήταν αν ο Ντούντα θα έβαζε, ξέρω εγώ, ίσως εμένα για να πιάσει το Σάσα κτλ. Ο Ρίβερ στην κατάσταση που ήταν θα μπορούσε να κάνει τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι και να του λέγες ήταν τέτοια η ψυχολογία του που δεν. Τα πάντα θα πετυχαίνανε. Είναι γιατί έφυγε στον Ολυμπιακό το 1997. Γιατί έφυγα. Ναι. Νομίζω ότι αν με ρώταγες τότε θα σου έλεγα ότι έφυγα άδικα. Δέχτηκε θα πρόταση ανανέωσης. Όχι. Καμία. Όχι. Κοίταξε, έγινε μια κουβέντα μετά το Final Four που είχα ανανέωση. Έγινε μια κουβέντα, ήθελε ο Ντούντα να φέρει τον Ντούσκο, τον Βούξεβιτς, την Πάτρα. Ο Ντούσκο τότε είχε κάνει πολύ καλά παιχνία στην Πάτρα, δικαιούταν μια μεταγραφή στον Ολυμπιακό, δεν το συζητάμε. Και με φωνάξανε και μου είπαν, ξέρεις, πας στην Πάτρα. Λέω, παιδιά, δεν πάω στην Πάτρα. Εκτός αν πάρω, είπα ένα νούμερο τρελό, που τελικά δόθηκε μετά, αλλά εγώ νόμιζα ότι ήταν τρελό. Δεν ήταν. Τέλος πάντων μου λένε καλά. Ωραία, να μην πας στην Πάτρα, αλλά να μην πας και στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχες προτάσεις. Δεν έχει σημασία αν είχα προτάσεις. Σημασία είχε ότι ο Ολυμπιακός, ναι, μεν δεχόταν την ιδέα προφανώς του Ντούντα, που εγώ σου λέω τότε θα τη χαρακτήριζα άδικη, τώρα εκ των υστέρων, μια χαρά ιδέα είχε. Ήθελε να φύγει ένα παίχτης ο οποίος. Προφανώς ό,τι είχε να δώσει είχε δώσει στον Ολυμπιακό και ήθελε να φέρει κάτι καινούριο. Πώς λέμε, μα δεν πέσατε την ίδια θέση.
Όχι. Δεν έχει σημασία, αλλά πώς λέγαμε πριν, ας πούμε, για τον Γκόσα τον Πολίτη, ότι ήθελε να φύγει ο Νίκος Σταυρόπουλος και να έρθει κάτι καινούριο. Ήθελε να αλλάξει την ομάδα, να τη φέρει στα μέτρα του, έτσι. Και αυτό είναι θεμητό για τον προπονητή, αλλά σου και πάλι τότε εγώ θα το σκεφτόμουν άδικο. Τώρα εκ των υστέρων λέω μια χαρά απόφαση ήταν. Η κουβέντα όμως ήταν ότι, κοίταξε, οκ, okay, δεχόμαστε το θέλημα του Ντούντα, αλλά μην πας να γίνεις και αντίπαλός μας σε μια ομάδα που μπορεί να μας τυπήσει. Δεν ξέρω αν θεωρούσαν ότι μπορώ να είμαι τόσο καλός ή όχι, αλλά προφανώς, εντάξει, μην δυναμώσουμε και τις άλλες ομάδες. Έτσι. Τους είπα ότι εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Όχι να το κάνω να πάω να παίξω. Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν θα πάω εκεί. Εξάλλου, αν δεν πιστεύετε ότι αξίζω για τον Ολυμπιακό, τι σας πειράζει να πάω στον άλλο. Χειρότερος θα γίνει, όχι καλύτερο. Αυτή την νοοτροπία ήταν η νοοτροπία που είχε κληρονομήσει ο Ξανθός στον Ολυμπιακό. Ο Ξανθός, όποιος και αν έφευγε, είτε ο 15ος παίκτης, είτε ο 4ος ή ο 5ος σε ιεραρχία αξίας, έκανε τα πάντα ώστε αν τους έβρισκε απέναντί του, να μην του κάνανε ζημιά. Και προσπαθούσε να φροντίσει να πηγαίνουν οι παίκτες τους οποίους αποδέσμευε εκεί που ήθελε αυτός. Πιθανό, πιθανό. Και τέλος πάντων έγινε η κουβέντα. Στο λέω για τόσα. Ναι, εντάξει. Εξιδίων σου μιλάω. Έτσι. Έγινε η κουβέντα λοιπόν με τον Γιώργο του Σαλονίκη τότε. Και μου λέει, εντάξει, αφού δεν μπορούμε να βρούμε μια τέτοια άκρη, να μείνει στον Ολυμπιακό. Λέω, εντάξει, παιδιά, θα μείνω στον Ολυμπιακό και τελειώνει η ιστορία. Έμεινα μια χρονιά, εντάξει, με πολύ μικρό ρόλο πλέον, γιατί άμα δεν είσαι στις επιλογές του προπονητή, δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Και μετά με αφήσαν ελεύθερο. Είχα δύο προτάσεις, μία από το Περιστέρι και μία από τον Πανιόνιο, με τον Μάκη τον Δεδινό στον Πανιόνιο και τον Αργύρι τον Πεδουλάκη στο Περιστέρι. Θεώρησα ότι ήταν καλύτερο για μένα να πάω στο Περιστέρι, έκανα λάθος. Και εκεί τελειώσαμε. Είσαι στις πόρτες. Δύο χρόνια ήσουν μικρός ακόμα. Είχε ψωμί δηλαδή. Από δύο σεβαστά. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είχα αποφασίσει ότι δεν έχω άλλα χρόνια. Δεν ήθελα να παίξω άλλα χρόνια. Γιατί, ναι, τραυματισμούς δεν είχες. Όχι, όχι. Τραυματισμούς είχα, όχι όμως κάτι πιο ιδιαίτερα σοβαρό. Τη γλίτωσα ευτυχώς με την κνήμη περνώντας τότε στον Ολυμπιακό, δεν είχε κουνηθεί το κόκαλο και τέτοιο. Αλλά είχα αποφασίσει ότι πλέον στα 32 μου θέλω να σταματήσω. Είχα μια τρέλα μέσα μου. Εντάξει, τώρα έτσι λέμε, είναι πολύ φιλική κουβέντα. Θαύμαζα πάντα τους ανθρώπους που φεύγανε στο top. Και το top του καθενός. Έτσι. Δεν λέω ότι είμαι ο top αθλητής, λέω ότι ήθελα να φύγω στο top της δικιάς μου απόδοσης. Και αυτό θεωρούσα ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να γίνει στον Ολυμπιακό. Μια top ομάδα, με μια top χρονιά που μου αναλογούσε, όσο μου αναλογούσε μια top χρονιά, έτσι. Και να πω στα 32 μου, γεια σας, ωραία περάσαμε, μια χαρά ήτανε. Τώρα έχω άλλα πράγματα στη ζωή μου να κάνω και αποφασίζω αυτό. Αυτό δεν το κατάφερα. Έτσι. Αλλά λοιπόν, η απόφασή μου πλέον να φύγω από τον μπάσκετ στα 32 ήταν ηλυμένη πολλά χρόνια, 2-3 χρόνια πριν. Μήπως παίζει ρόλο ότι μπορεί να έχεις αδειάσει ψυχολογικά και σωματικά από την πίεση, γιατί εντάξει, όταν παίζεις τον Ολυμπιακό για τόσα χρόνια που υπάρχει πίεση από παντού για το αποτέλεσμα, για την νίκη ίσως, για τίτλους. Όλο αυτό λίγο να μαζευόταν. Ναι, προφανώς αυτό προφανώς έπαιξε ρόλο. Προφανώς δεν ήθελα άλλο τέτοια πίεση στη ζωή μου. Δεν την άντεχα. Εντάξει, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι να παίζουν μέχρι τα 40 ή μέχρι τα 50 ή οτιδήποτε. Αποφάσισα να σταματήσω. Να σου πω, αλήθεια, χάρηκα πάρα πολύ τη χρονιά στη ΓΑΜΑ Εθνική με τον Παγκράτη μετά που έκανα. Μου λέγανε όλοι τι κάνεις. Λέω, παιδιά, δεν υπάρχει πιο διασκεδαστικό πράγμα από αυτό. Έτσι είμαι γενικά στη ζωή μου. Να αναφέρουμε και κάποια σχόλια τώρα για να μην μένουν παραπονεμένοι οι τηλεθεατές μας. Φώτης Μαρκόπουλος, μεγάλη χαρά που φιλοξενεί το Θύμιο, πολύ καλός παίκτης και εξαιρετικός χαρακτήρας, συγχαρητήρια σε όλους. Νιόνιος Νιονιόπουλος, αγαπημένος Θύμιος Μπακατσιά, συγχαρητήρια παιδιά. Αντωνάκης Γρηγόρης, καλησπέρα από Αθήνα, Θύμιο ψυχάρα. Κωνσταντίνος Βαλταδόρος, με αυτούς μεγαλώσαμε γρατύπα. Γρατυπά. Γρατυπά, δεν ξέρω αυτή τη γλώσσα. Παγκράτη. Για τον Ανάποδο. Okay. Τζορτζ Ανδρέου, παιχταράς Θύμιος. Ο
Μιχάλης ο Ντολαψάκης, εξαιρετικός παίκτης και μεγάλο ταλέντο, ανήκει στους παίκτες με αξία καθαρή. Πώς τη γλίτωσε κατά τη γνώμη του και έπαιξε playmaker παρά το ύψος του για τα τότε δεδομένα, ασόψετε ο Κώστας ο Πολίτης. Ο Κώστας ο Πολίτης πραγματικά ήταν ο πρωτοπόρος αυτής της ιδέας που στην ουσία υλοποιήθηκε αυτό το κόνσεπτ του Κώστα του Πολίτη αργότερα με την τετράδα των ψηλών γκάρντ, να τα λέμε και αυτά, Παπαλουκά, Διαμαντίδη, Ζήση, όλη αυτή την κορυφαία τετράδα και του Βασίλη του Σπανούλη, 94 είναι και ο Βασίλης, έτσι. Αυτή ήταν η ιδέα του Σκαπανέα, του Κώστα του Πολίτη. Λοιπόν, Χρήστος Κουντουράκης, φέραμε το Θύμιο τότε, λέει, στην Εθνική Παίδων, γιατί έριχνε πολύ το μέσο όρο Κακιούσης. Ο Θοδωρής Καπάκης, μόνο και μόνο που το ζήτησε ο Ξανθός, λέει πολλά για την αξία του. Χάρης Κάτος, ο Θύμιος και Τίμιος και ωραίος σε ικανότητα ήταν, νομίζω. Θα πρέπει να αποκτήσει μια θέση όχι μόνο στους καλτ παίκτες, αλλά και στους πιο σημαντικούς. Σάκης Κωστόπουλος, για τον μπάσκετ εκείνης της εποχής καλός ήταν. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσε να σταθεί σε μεγάλη ομάδα. Εμείς να πούμε στο Σάκη τον Κωστόπουλο, εγώ την προσωπική μου άποψη, ότι ο μεγάλος ο παίκτης έχει τον τρόπο να στέκεται και να αναδεικνύεται στην οποιαδήποτε εποχή. Πετρίδης, Βαγγέλης, μίλα μας σε παρακαλώ Θύμη για τα μάτς με την Dream Team 2 από εκείνη τη μέρα, σε σεβόμουν για πάντα. Αναφερθήκαμε σε εκείνο το μάτς. Αντώνης Γιαννιός, Θύμιο Πεχτούρα, μπροστά από την εποχή σου. Θανάσης Κουγιάτσος, καλησπέρα Θανάση, συγχαρητήρια για την εκπομπή Μπακατσιάς, μπροστά από την εποχή του. Δημήτρης Πετακός, το 1988 με είχαν γράψει οι γονείς μου στις Ακαδημίες του Παγκρατίου. Ο Θύμιος ήταν πρότυπο για όλα τα πιτσιρίκια, τόσο μπασχετικά όσο και ως χαρακτήρας. Ίσως ο πιο σύγχρονος playmaker της εποχής, να είναι πάντα καλά. Φώτης Μαρκόπουλος πάλι, ρωτήστε για το γούρι του Ξανθού που είχε σχέση με το Θύμιο. Ρε Θύμιος, είχε κλειδώσει τα αποδυτήρια. Πες μου, αλήθεια, το διάβασα και εγώ, δεν το θυμάμαι. Μπορεί όμως, δεν είναι και απίθανο. Δεν θυμάσαι αν εσύ είχε κλειδώσει και έμεινες 2 ώρες μέσα στα αποδυτήρια μέχρι να ξανανοίξει. Πολλές φορές δημιουργούνται και κάτι αστική μύθη, έτσι, αλλά εντάξει, τα γούρια του Ξανθού είναι γνωστό. Αλλά δεν ξέρω, τι να σου πω, λες αυτή η ηλικία μπορεί και αυτό. Πρόσεξε, αν αυτό το συμβάν δεν είναι αληθές, αυτό πραγματικά επαυξάνει τη σημειολογία της παρουσίας της δικής σου στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί είναι σημαντικό να δημιουργείται αστικός μύθος με ένα πρόσωπο, παράδειγμα με το Θύμιο τον Μπακατσιά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι είσαι ένας μικρός μύθος και όσο δεν θες να το παραδεχτείς. Ωραία, το παίρνω πίσω, με έχει κλειδώσει. Είδατε πόσο σεμνός πραγματικά και ταπεινός είναι ο Θύμιος. Λοιπόν, Στέλιος Τζεδάκης, εμείς που μεγαλώσαμε στη Δικαιάρχου, πρωτοακούγουμε το σύνθημα «Δεν μπορώ να το πω, είναι γαμ, είναι ο Θύμιος Μπακατσιάς». Playmaker Δήμου Άλεξ, Playmaker του 2000 ο κύριος Μπακατσιάς, παίκτης πρότυπο για όλους ασχολούνται με το μπάσκετ. Κάτι άλλο, είναι πάρα πολλά. Ένα τελευταίο να πούμε, Άγγι Ήβε, την καλησπέρα μου σε όλους. Μπάκα, τιμή μου που τον γνώρισα και είμαστε συμπαίκτες στο Περιστέρι, κύριος μετάλλο του παιχταράς, αλλά από πάνω απ' όλα άνθρωπος, για μας τους μικρούς, τους χαιρετισμούς στον Μπάκα, γιατί εγώ Μπάκα τον έλεγα, χαίρομαι που σε βλέπω και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Άγγι Ήβε, του Περιστερίου. Ναι. Συγχαρητήρια πολλά για την εκπομπή σας, για το εγχείρημά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε ακάθεκτη. Προχωράμε. Πάμε για το κλείσιμο, παιδιά. Σιγά-σιγά. Δικαιούσε το κλείσιμο. Δικαιούσε το κλείσιμο σήμερα. Όχι, θέλω κι άλλες ερωτήσεις. Κάτσε να ρωτήσουμε. Έχουμε ακόμα. Περίμενε, ρε παιδάκι μου. Έτσι. Θέλω κι άλλες. Να ξεκινήσω εγώ. Έχω 2-3 ερωτήσεις. Είναι σχετικά σύντομες. Αρχικά θα ήθελα και εγώ να απαντήσω στον φίλο που απάντησε ότι, αν μη τι άλλο, καλύτερο θα ήταν το σημερινό μπάσκετ για το Θύμιο παρά του τότε. Εκείνο έτσι, το βαλτόδες με τα 30 δευτερόλεπτα, εκείνο που απλά έκανες μια ζώνη, περίμεναν τα θηρία από κάτω. Ήταν βαρετό, τουλάχιστον για την προσωπική μου γνώμη, που ίσως είμαι και λίγο νεότερος, το βαριόμουν. Ο Θύμιος ήταν ένας παίκτης ελβετικός σουγιάς. Πάσα, κλέπ, άμυνα, drive,
αυτό που ανέφερα και νωρίτερα στην εκπομπή, πόσους έβλεπαμε τότε να κάνουν Eurostep? Ελάχιστος. Εγώ δεν θυμάμαι πολλούς σλάσερ στην Ευρώπη γενικότερα, δηλαδή να κάνουν drive και να κάνουν Eurostep όπως ο Θήμιος και απέναντι στην Dream Team, έτσι. Τέλος πάντων, δηλαδή αν μη τι άλλο, βλέπουμε σήμερα παίκτες οι οποίοι μπορεί να μην έχουν shoot και να είναι περιφερειακοί, να ανθίζουν πολύ περισσότερο από παίκτες τότε. Γιατί τότε χρειαζόσουν το shoot για να ανοίξει μία άμυνα. Τέλος πάντων, αυτό μια παρένθεση, γιατί αν δεν το έλεγα θα άσκαγα. Θήμιο, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Είναι δύο ερωτήσεις σε μία. Επειδή οι νεότεροι ακούμε, αλλά δεν το ξέρουμε. Έχουμε ακούσει πόσο προληπτικός ήταν ο Ξανθός και λίγο τώρα το ανέφερες. Είναι λίγο αστικός μύθος ή όντως ήταν πραγματικότητα? Και μία ερώτηση που αφορά και εσένα ήταν ότι κάπου διάβαζα μια συνέντευξη του Eddie Johnson που έλεγε ότι σου άρεσε να δένεις τα κορδόνια σου με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ήταν, ας πούμε, το δικό σου γούρι ή κάτι τέτοιο. Αναφέρθηκε ο Έντι σε αυτό, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Τον ευχαριστώ καταρχήν. Σημαίνει ότι κάτι θυμάται. Είναι κι άλλο αστικό μύθο. Όχι, εντάξει, καταρχήν να πούμε για τον Ξανθό, έτσι, μια και με ρώτησε. Εντάξει, προφανώ είχε γούρια. Αλλά προφανώ έχουμε όλοι μα γούρια. Μπορεί σε μικρότερο βαθμό ή σε μεγαλύτερο. Ναι, εγώ είχα ένα συγκεκριμένο τρόπο που έδινα τα κορδόνια. Δεν ήθελα να είναι τα κορδόνια να έχουν στρίψει. Ξέρεις, από τρύπα σε τρύπα, να είναι ίσια. Θα κατέβαζες τις κάλτσες σου άλλος με συγκεκριμένο τρόπο. Όλοι κάτι είχαμε. Απλά άλλοι το είχαν παραπάνω και άλλοι λιγότερο, έτσι. Αλλά όλοι έχουμε κάτι. Ο Γιάννης ο Γιαννάκης, όλα αυτά τα χρόνια που τον είχε στο σβέρκο του τον Ξανθό Άρη και Ολυμπιακό, που κάθε Παρασκευή τους υποχρέωνε ο Ξανθός το Γιάννη, την Αναστασία, τη Σοφία, την Αναστασία και την Αθηνά να βρίσκονται όλοι παρέα και να τρώνε σουβλάκι με πίτα και τζατζίκι. Μα κάθε Παρασκευή επί 15 χρόνια να σταθεί ο Γιάννης ο Γιαννάκης να πέσει κάτω. Ναι, ο Ξανθός, εντάξει, είχε παραπάνω από εμάς. Είχε παραπάνω από εμάς. Έτσι όλοι οι άνθρωποι κάτι έχουμε. Αν κάνουμε κάτι σημαντικό στη ζωή μας ή συμβεί κάτι καλό, όλοι σκεφτόμαστε, ρε εσύ τι κάναμε πριν, κάναμε αυτό, μήπως για κάτι να το ξανακάνουμε. Έχει κάπως έτσι. Δηλαδή δεις τον Ναδάλ τώρα, ας πούμε, άσχετο, άλλο άθλημα, έτσι. Αν τον δεις, θα σε πιάσουν τα γέλια. Ακριβώς, με αυτά που κάνει στο σερβίς, τα μπουκάλια, το πώς τα στείνει κάτω, τα γυρνάει, τα κοιτάει, τα ξανακάνει, τα δείχνει. Οκ, αυτό θέλει να κάνει. Έτσι αισθάνεται καλύτερα, ανεβάζει την ψυχολογία του, νιώθει σίγουρος. Να κάνω μια παρένθεση. Ένα που με εκνευρίζει εμένα είναι το πόσες φορές σκάει τα μπαλάκια ο Τζόκοβιτς. Εκνευρίζομαι. Δεν μπορώ να βλέπω τον Τζόκοβιτς να σερβίρει. Μπορεί να χτυπάει το μπαλάκι 10 και 15 φορές. Είναι κάτι εκνευριστικό. Δεν είμαι ειδικός επί του τένις, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ένα νόημα πέρα ίσως από το γούρι που δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Ρυθμός. Νομίζω ότι είναι θέμα ξεκούρασης. Όντως. Δηλαδή, ναι, σωστό. Παίρνει όλο το χρόνο να ξεκουραστεί, να ηρεμήσει, να σκεφτεί. Επειδή έχω μιλήσει με κάποιους ανθρώπους από το τένις, η όλη ιστορία και η προετοιμασία τους και το πώς φέρονται μέσα στον αγώνα σε αυτό το επίπεδο είναι όλα μελετημένα. Πώς θα κατεβάσουν τις αναπνοές τους, τους ρυθμούς τους, ανάμεσα στα game, όλα αυτά. Και προφανώς αυτό θέλει να πάρει όλο του το χρόνο, γιατί εντάξει τώρα πια. Έχει μεγαλώσει κιόλας. Η καταπώνησή του είναι τρομερή, έτσι. Άρα πρέπει να πάρει χρόνο. Και το κάνει αυτό. Ο Φέντερερ άλλαξε ρακέτα. Πήρε μεγαλύτερη στα τελειώματα για να κερδίσει κάποια άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο γούρια, είναι ολόκληρη ιστορία από πίσω. Και η τελευταία μου ερώτηση έτσι είναι... σου άρεσε η πίεση? Ήσουν γενικά άνθρωπος... Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έφυγες από το Παγκράτη και πήγες στον Ολυμπιακό, αυτομάτως αλλάξανε πολλά. Απ' τη μία έχεις περισσότερες παροχές, καλύτερες εγκαταστάσεις ίσως, αλλά απ' την άλλη έχεις και μία πίεση. Δηλαδή, από εκεί που λες, έχω την μπάλα, μπορώ να την κάνω ό,τι θέλω, πλέον οι κατοχές είναι μετρημένες, ο ρόλος μου είναι συγκεκριμένος. Τι ευχαριστιώσουν εσύ περισσότερο, ήσουν άνθρωπος γενικά που τρεφώσουν από την πίεση? Όχι. Μακάρι να μην είχα ποτέ πίεση στη ζωή μου. Αντιστοιχώς. Τέλος πάντων, πίεση είχαμε από τότε που ξεκινήσαμε. Στο Παγκράτη για να ανεβούμε, μετά για να μην πέσουμε, στον Ολυμπιακό για να πάρουμε το πρωτάθλημα, για να πάρουμε το κύπελο, στην εθνική ομάδα για να πάμε καλά.
γενικώς δεν θα μου άρεσε να μην έχω πίεση. Έχω καταλάβει όμως ότι δεν μπορώ χωρίς αυτή. Δηλαδή, και τώρα λέω όλο να κάνω, να ηρεμήσω, να κάνω, δεν θέλω πίεση, δεν θέλω, και όλο κάτι καινούριο γίνεται και όλο πάλι στην πίεση μπαίνεις και όλο, δεν ξέρω, μπορεί τελικά να μου αρέσει και να μην το ξέρω. Ένοχη απόλαυση ίσως. Τι να πω, δεν ξέρω. Αντρέα μου, θες να κάνεις και εσύ. Θυμιώ, ξέρεις τι θυμάμαι από τη θητεία στον Ολυμπιακό. Μία φάση μου έχει μείνει. Εντάξει, γενικά σε θυμάμαι, αλλά μία φάση μου έχει μείνει. Ίσως να τη θυμάσαι. Είναι το κλέψιμο στο Παδόπουλο Αγκράνα. Δεν θυμάμαι σε ποιον την κλέβεις, στο Μοντέρο, που την παίρνεις και πας και την καρφώνεις. Το θυμάσαι? Νομίζω ότι την έχεις στο βίντεο της αγωγής. Α, ναι. Δεν το έχει. Ο Σταυρίδης στο βίντεο της αγωγής, όντως. Νομίζω όμως ότι δεν κλέβω την μπάλα. Νομίζω ότι οδηγώ, είναι αυτό που λέγαμε πριν, είχαμε μάθει με έναν τρόπο να οδηγούμε τους κοντούς μέσα στους ψηλούς. Και μπαίνει ο Μοντέρο, έχεις δίκιο νομίζω ότι είναι ο Μοντέρο, τον κόβει ο ψηλός, ο Φασούλας, και παίρνω την μπάλα απλά και φεύγω ευνηδιασμό. Δεν θυμάμαι όμως ποιος έρχεται να με κόψει. Κάτσα, προσπαθώ να θυμηθώ ποιος ήταν ψηλής Μπαρσελόνα εκείνη την περίοδο. Ναι, κάτι ότι ήθελε να με κόψει τέλος πάντων, αλλά του καρφώνω την μπάλα και δεν δίνει και φάουλ. Μου έχει μείνει αυτή η φάση από τότε, θυμάμαι. Ήταν τρομερή φάση. Ωραία φάση, ναι, όντως. Εμένα τα Eurostep, παιδιά. Τα Eurostep και με την Team USA και γενικά. Δηλαδή, να βλέπεις Eurostep στη δεκαετία του 90, που ήταν όλα κλειστά, όλα set, ήταν κάτι τόσο όμορφο, κάτι τόσο έτσι διαφορετικό. Και τελικά, αυτό το παλικαράκι με το 23 έλεγε τίποτα. Κοίταξε, ότι δεν το θυμάμαι καλά, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι καλός ήταν. Είχε πλάκα πάντως μεγάλη, γιατί ήρθε κάποια στιγμή η κόρη μου, είχε γενέθλια ο Τζόρνταν και κάποιος ανέβασε, είχε την ιδέα να ανεβάσει αυτή τη φωτογραφία τέλος πάντων και να γράψει από κάτω χρόνια πολλά στον τύπο που μαρκάρει ο Μπακασιά. Και ξέρεις, έρχεται η εικόνα μου που ήταν πιο πολύ στα Facebook και σε αυτά και μου τη δείχνει. Εντάξει, είχε πολύ πλάκα. Είναι ωραία πλάκα πάντως. Είναι... Κάτι που ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη Αντρέα μου, γιατί το είχα πάντα απορία. Όλοι λένε OK για τον τελικό απέναντι στους Chicago Bulls, απέναντι στον Κούκοτ, στον Τζόρνταν. Πόσο σκληρή μάχη δώσατε με την Ατένας? Γιατί ο ημιτελικός ήταν, λέει, ότι θύμιζε Final Four ουσιαστικά. Ήταν παιχνίδι που κρίθηκε στο τελευταίο σουτ. Ότι υπήρχε ουσιαστικά κίνητρο και για τις δύο ομάδες. Υπήρχε κίνητρο καταρχήν για να παίξει απέναντι στο Σικάγο. Και υπήρχε και κίνητρο έτσι και αλλιώς οι ομάδες που είναι εκεί, και η Ατένας και η Σικάγο προφανώς. Αλλά και ο Ολυμπιακός είναι ομάδες που παίζανε πάντα για να κερδίζουν. Δηλαδή και στο φιλικό να παίξει. Θα πας για να κερδίσεις. Έχεις αυτή τη φιλοδοξία, έχεις να κερδίσεις. Πόσο μάλλον όταν να θέλεις απέναντί σου, τέλος πάντων, σε μια μοναδική ευκαιρία που έχεις να συναντήσεις και τους πρωταθλητές του NBA. Και ήταν έτσι, υπήρχε κίνητρο, δηλαδή ένιωθες ότι δεν ήταν φιλικό, όπως είπες, ήταν κάτι επίσημος αγώνας. Δηλαδή, άμα το δει κάποιος, εγώ το έχω συνιστήσει πολλές φορές σε πολλούς μπασκετόφιλους να το δουν αυτό το παιχνίδι. Γιατί όλοι, εντάξει, σίγουρα έχουν δει από 2-3 φορές τον τελικό, αλλά τους λέω, καθίστε να δείτε τον ημιτελικό. Το πώς παίζουν και οι δύο ομάδες, το τι πάθος υπάρχει για την νίκη. Νομίζω ότι αξίζει εκείνο το παιχνίδι. Γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω. Ναι, Αντρέα, εγώ σου λέω, πραγματικά στο λέω αυτό, ότι δεν θυμάμαι τον Ολυμπιακό να παίζει σε παιχνίδι και να μην. Όχι να μην θέλει απλά να κερδίσει, να μην παίζει έτσι. Ήτανε. Ειδικά τα χρόνια τα πρώτα που συζητήσαμε πριν από το 93 μέχρι το 94, ξέρω εγώ, 95, που και οι ομάδες υπόλοιπες στην Ελλάδα ήταν καλές. Δηλαδή, οι αμπελόκηποι που μόλις είχαν ανέβει είχαν καλή ομάδα, έτσι. Ήτανε και με καλούς ξένους. Δεν υπήρχε παιχνίδι που να μην θέλουμε να τον διαλύσουμε τον αντίπαλο. Δηλαδή, κερδίζαμε 30, θα κερδίσουμε 40. Κερδίζαμε 40, θα κερδίσουμε 50. Δεν υπήρχε σταματημό. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, Θύμο. Αυτό το Eye of the Tiger, το Killing Instinct που λέμε, το αίσθητο του δολοφόνου, δεν έχει μεταλαμπαδευτεί στις τελευταίες γενές. Είμαστε τώρα, ως διανύουμε, μια περίοδο βόλεψης. Κοίτα, δεν ξέρω αν είναι αυτό. Ίσως είναι και λίγο προγραμματισμός. Ξέρεις, αν κερδίζουμε 20, ας χαλαρώσουμε τώρα. Ναι. Εκεί έπαιζε ρόλο πάρα πολύ και ο Ξανθός, βέβαια. 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 Μιλάμε για αρχαία Σπάρτη. Δεν σταμάταγες. Δεν σταμάταγες, δηλαδή, τι να σου πω.
Δεν είναι. Θυμάμαι παιχνίδια που κερδίζαμε 30 πόντους και παίζαμε πρέσλες και ήταν. Μια τελευταία ερώτηση και μετά παραδείγματος κοιτάξει ο Χρήστο για να κλείσει, το δικαιούται σήμερα. Ναι. Έχουμε playmaker από Βακατσιά. Δώσε μου τους υπόλοιπους τέσσερις. Όποιοι είστε εσύ, την ιδανική πεντάδα. Τόσα χρόνια στα γήπεδα. Από την εποχή, με παίχτες από την εποχή τη δική του θα προτιμούσα. Του Θήμιου, ναι. Ναι, προφανώς. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι τόσοι πολλοί. Δηλαδή, περάσαμε πάρα πολύ κορυφαίοι ξένοι, έτσι. Κορυφαίοι, δεν το συζητάμε. Αν σου πω τα παιχνίδια που ευχαριστήθηκα περισσότερο, ήταν με την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Η εθνική ομάδα όταν ήμουνα μου θύμιζε το Παγκράτη. Η παρέα. Ήτανε παρεούλα, ναι. Δηλαδή δεν υπήρχαν ξενοδοχεία, δεν υπήρχαν ωράρια, δεν υπήρχαν τέτοια. Παιδιά, λέτε τώρα μαζευτούμε, αλλά θα παίξουμε. Δηλαδή όταν θα πάμε, θα παίξουμε. Τώρα, να μην θες να έχεις συμπαίχτη. Καλά, το δράκο δεν το συζητάμε, έτσι. Θα σε φάει ζωντανό. Θύμιο, βάλε σε παρακαλώ ένα ή δύο ξένου στην πεντάδα σου. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, τώρα παίζουμε σε αυγάλι στο Φάνι έξω. Δεν ζητάω καλά για το Φασούλα, έτσι, που εντάξει, είναι και η σχέση μας ιδιαίτερη. Ποιο να βγάλεις έξω και να πεις. Αλλά πραγματικά, ας πούμε, να αφήσεις έξω το Ζάρκο. Και σαν παιδί, σαν παιδί, έτσι, σαν άνθρωπο. Να βάλουμε το Φάνι στο 4. Νομίζω ο Θύμιος μας απάντησε, παιδιά, με τον καλύτερο τρόπο και μας δίνει το μήνυμα ότι κάποτε υπήρχε ελληνικό μπάσκετ. Ήταν το NBA της Ευρώπης τότε. Έτσι. Με τις παθογένειές μας, με το χωρίς υπόβαθρο, ναι, να το δεχθώ. Υπήρχε μια εποχή ευμάρειας, okay, τσοβόλαδο στα όλα, δεκτό. Όμως, παρόλη την ευμάρεια τότε την οικονομική, το μεράκι του Έλληνα παράγοντα ασχολήθηκε με το μπάσκετ, έδινε τα εκατομμύρια του, αντί να τρέχει με τη γυναίκα του ή με τις φιλενάδες του στις Μπαχάμες και στο Μανχάταν για ψώνια. Υπήρχε αγάπη και μεράκι στο άθλημα. Κάτι άλλο, Γιώργο? Κάτι έχω. Μία τελευταία ερώτηση, έτσι, το ίδιο γενική. Δεν θα σε ρωτήσω ακριβώς ποιος ήταν η δυσκολότερη που κλήθηκες να αντιμετωπίσεις ως αμυντικός, αλλά έχεις αντιμετωπίσει τόσους πολλούς. Έχεις βρεθεί αντίπαλος με τον Νίκο Γκάλη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ξένους παίκτες, δηλαδή μπορώ να κάθομαι να παριθμώ μέχρι αύριο. Γιατί είχες ξεχωρίσει κάπου τον Μαρσουλιώνης, το 88 νομίζω κιόλας. Εντάξει, είχε πολύ πλάκα η ιστορία γι' αυτό, για τίποτε άλλο. Το 88 λοιπόν, όπως είπαμε πριν, είμαι εθνική ομάδα στο Προολυμπιακό, πιτσιρικάς. Είδα κάποια στιγμή που έγραφα τα παιχνίδια σε DVD για να μην χαλάσουν από τις κασέτες. Γέλαγα με τον εαυτό μου, έτσι. Ήμουνα αστείος τελείως. Λοιπόν, και κάποια στιγμή παίζουμε τη Σοβιετική Ένωση τότε. Σοβιετική Ένωση, κολοσσός υπερομάδα, έτσι. Και με βάζει για λίγο μέσα ο Κώστας Πολίτης. Το παιχνίδι δεν ήταν πολύ, δεν στα μέτρα μας, δεν πήγαινε καλά. Τέλος πάντων, με βάζει για λίγο, με βγάζει μετά από δύο λεπτά. Είμαι στον πάγκο. Κάποια στιγμή δεν πάει καλά το παιχνίδι. Ο Πολίτης έχει τα νεύρα του, θέλει να ξεσπάσει κάπου. Πού να ξεσπάσει, τέλος πάντων. Και γυρνώντας προς τον πάγκο, ο γυναίκα μου λέει, και εσύ, μου λέει, ούτε το Μαρτσουλιόν δεν μπορεί να μαρκάρει. Έμα! Εντάξει, έχει πολύ πλάκα η ιστορία. Ούτε το Μαρτσουλιόν. Αμάρε, Θύμιο. Θύμιο, και εσύ ούτε καν το Μαρτσουλιόν. Αμάν. Αυτό ήταν που ξεχώρισε, έτσι. Μια τελευταία ερώτηση από μένα. Το Δημήτρη το Διαμαντίδη τον είχες προλάβει στα πρώτα του? Όχι, όχι, δεν τον πρόλαβα τον Δημήτρη. Δεν τον πρόλαβα. Δυστυχώς για εκείνον, έτσι, γιατί... Εγώ πάντως, Γιώργο και Αντρέα, τον θεωρώ τον πρόδρομο, το πρώτο καλούπι πάνω στο οποίο το ελληνικό μπάσκετ έκτισε τον
πάνω και γύρω από τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Θήμιος ο Μπακατσιάς ήταν το πρώτο υπόδειγμα του ψηλού point guard, του πολυεργαλείου, ο οποίος θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του ελβετικού σουγιά μέσα σε μια ομάδα, μέσα σε μια ομάδα, και πάνω σε αυτόν, σε αυτό το καλούπι έκτισε το ελληνικό μπάσκετ και βγήκανε πάρα πολλά ψηλά playmakers αργότερα. Είναι κατά κάποιο τρόπο ο πρόδρομος του ψηλού point guard σε αυτή τη θέση. Σε ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σου λόγια, αλλά... Όχι, όχι, δεν είναι θέμα καλών λόγιων, όχι, μιλάμε τώρα για το καλούπι, έτσι. Δεν μπορεί να πούμε ότι δεν ήσουν 96, όχι, ήταν το καλούπι το συγκεκριμένο. Ο Δημήτρης πήγε αλλού τον μπάσκετ. Όντως. Δηλαδή, εγώ χαιρόμουν να τον βλέπω σε οποιοδήποτε παιχνίδι, με οποιαδήποτε κατάσταση, με τον τρόπο που σκεφτόταν, ακόμα και την τελευταία του χρονιά που οι δυνάμεις του δεν ήταν αυτές που θα ήθελε ίσως και τέτοια. Έμπαινε μέσα στο παιχνίδι, έπαιρνε 5-6 εύκολα φαουλάκια, πήγαινε στις βολές, έβαζε 15 πόντους χαλαρά σβηστά. Το παιδί ήταν αλλού. Από θέμα μυαλού, έτσι, δεν λέω για σωματικές ικανότητες, και η αντίληψή του σε άμυνα και επίθεση ήταν αλλού. Όντως. Έναν μπορώ να συγκρίνω σε σχέση με αντίληψη στο μπάσκετ. Άλλη εποχή, λίγο διαφορετική θέση. Ο Φάνης. Ναι. Δηλαδή, απλά ο Δημήτρης ήταν πιο συγκεντρωμένος στο μπάσκετ από ότι ήταν ο Φάνης. Ενώ ναι, στην εν γέννη παρουσία του, έτσι. Και οι δύο οι Αμερικανοί που φιλοξενήσαμε τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, ο Ρίτσαρ Έλφορντ και ο Ντέρεκ Χάμιλτον, για το Φάνη μας μίλησαν, θεωρούν το Φάνη, εκτός πέρα του Νίκου Γκάλη, ο οποίος είναι κάπου στο ουράνιο στερέωμα στη συνείδησή τους, είναι ένας μύθος, θεωρούν το Φάνη ως τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα, αν όχι όλων των εποχών, τουλάχιστον της εποχής εκείνης που έπαιζαν αυτοί στην Ελλάδα. Εγώ, για να μην ποτέ δεν κρυβόμουν, νομίζω ότι υπάρχει μια τετράδα στο μπάσκετ την εποχή του 87, δεν λέω για τους τωρινούς, έτσι, την εποχή που έπαιζα εγώ. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης, ο Φάνης και ο Φασούλας, νομίζω ότι δεν μπορούμε να διαλέξουμε ανάμεσά τους. Όχι. Έτσι. Και το λέω ειλικρινά, δεν το λέω γιατί έχω καλή σχέση με τον Παναγιώτη ή οτιδήποτε. Νομίζω ότι αυτοί οι τέσσερις ήταν η κορυφή και δεν μπορείς να πεις ότι ο ένας ξεχώρισε. Δηλαδή τώρα, okay, ο Νίκος έβαζε 40 πόντους όπως ήθελε. Έμπαινε στο παιχνίδι και έλεγε: θα βάλει 40. Ο Παναγιώτης ήξερε τι θα κάνει ο Γιαννάκης, εννοώ, έτσι, με άμυνες, με τέτοια, με την τρέλα του, με το τρίποντα, με πολλά πράγματα. Ο Φάνης, δηλαδή, εμείς πήγαμε το 94 στο μπάσκετ και μας παίζανε πρέσ και λέγαμε: έλα εδώ, πάρ' την μπάλα, κατέβασέ τη. Μας την έδινε, πήγαινε πέσα σε ντεφόρ, πάρ' την πλάτη. Δηλαδή, τι να πεις αυτό. Να πεις μετά για τον Ψηλό, ο οποίος okay, δεν παίρναγε τίποτα πίσω. Ένα ολόκληρο παιχνίδι του Ολυμπιακού είχε στηθεί επάνω του, έτσι, από το 1993 και μετά. Γιατί έτσι, εκεί έμαθε και ο Τάρλατς το συγκεκριμένο στυλ. Έτσι. Είχαμε το Ρόι, τον Τάρλατς και τον Φαζούλα. Πού να περάσει πράγμα πίσω, δηλαδή, αφού γελάγαμε. Δίναμε το διάδρομο στον κοντό και ξέραμε τι θα γίνει. Η φάση του Μοντέρο έχει γίνει 150 φορές στον Ολυμπιακό. Ναι. Τον οδηγούσαμε μέσα, τον έκοβε ψηλό, φέραμε την μπάλα, φέραμε με εμφυδιασμό. Αυτή ήταν η ιστορία. Παρομοίως, πάλι δύο, ο Ρέλφορντ και ο Χάμιλτον, στην ερώτησή μας, κοινή ερώτηση και στους δύο, ποιος ήταν δυσκολότερος αντίπαλος για εσάς, ο Στόικο, ο Βράνκοβιτς ή ο Φασούλας, μας είπανε ξεκάθαρα, παιδιά, ξεχάστε το, ο Φασούλας. Ναι, νομίζω ναι. Η αντίληψη του Παναγιώτη στο κόψιμο είναι μακράν, ίσως δεν την έχω ξαναδεί πουθενά. Ναι. Έτσι, και οι κοντοί βέβαια σε αυτό είχαν τρομερό πρόβλημα. Και είχαν και τρομερό πρόβλημα γιατί τους οδηγούσαμε εκεί. Αυτό ήταν. Θήμιος Μπακατσιάς σήμερα. Θήμιος, σκέφτεσαι αν τα πράγματα άλλαζαν ή αν υπήρχε μια κατάσταση έτσι όρημη να ξανασυνεισέφερε στο μπάσκετ. Στο πέφτ. Όχι. Όχι. Δεν είμαι γι' αυτό. Δεν είμαι γι' αυτό. Κάποιοι πρέπει να παραδείξει γιατί είσαι και τι δεν είσαι. Δεν είμαι γι' αυτό. Είχες κάνει μια απόπειρα παλιά, μάλλον σε είχαν αποπειραθεί, σε είχαν πιέσει και ασχολήθηκες με τα διοικητικά του Ολυμπιακού.
Είχε βγει και πρώτος τότε στις εκλογές σε ψήφους, πολύ πιο μπροστά από πολύ προβεβλημένα πρόσωπα του Ολυμπιακού. Δηλαδή έχει δειχτεί στην ιστορία το πόσο ψηλά είσαι στη συνείδηση του κόσμου του Ολυμπιακού. Κοίταξε, το διοικητικό είναι διαφορετικό πράγμα. Νομίζω ότι μου έλεγες για θέμα προπονητικής και τέτοια πράγματα. Όχι, διοικητικά. Μου άρεσε πολύ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μου άρεσε, εννοώ μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Δεν μπορώ να την κάνω όμως, γιατί υπήρξα παίχτης. Και άμα γίνεις διοικητικός θα στεναχωρήσεις. Και εγώ δεν μπορώ να στεναχωρώ εύκολα. Είναι θέμα χαρακτήρα, έχεις δίκιο. Δεν μου αρέσει, δεν μπορώ να το κάνω εύκολα. Δεν μπορώ να το κάνω. Και απ' την άλλη όμως, όταν σε εμπιστεύονται για να κάνεις κάτι τέτοιο, εντάξει, το διοικητικό κομμάτι τότε στον Ολυμπιακό ουσιαστικά δεν ήταν διοικητικό, έτσι ο Σοκράτης ήταν. Εντάξει. Ιστορία. Αλλά όταν, τέλος πάντων, αν βρεθείς σε μια ομάδα που σου δίνει το δικαίωμα να κάνεις πράγματα και σε εμπιστεύονται για να κάνεις πράγματα, δεν μπορείς να έχεις πίσω σκέψη αν ο παίχτης αστεναχωρηθεί και αν ο παίχτης ήταν φίλος μου παλιά ή οτιδήποτε. Έτσι, είναι κάτι διαφορετικό, το ξεχνάς, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. Και ενώ θα μου άρεσε πραγματικά να κάνω κάτι τέτοιο, το άλλο είναι τελείως ανασταλτικό για μένα, οπότε όχι. Μακριά και αγαπημένη. Λοιπόν, παιδιά, να προχωρήσουμε στο κλείσιμο. Η ώρα είναι ήδη 11 παρά 20, εσίως. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή βραδιά για μένα προσωπικά. Και για άλλες βραδιές και παιδιά και εκπομπές έχω εκφράσει τη μεγάλη μου χαρά που φιλοξενήσαμε τον Τάδε ή τον Δίνα καλεσμένο. Αλλά με τούτον εδώ τον άνθρωπο, με αυτόν εδώ τον παλιόφιλο, έτσι έχω μια ξεχωριστή σχέση, παρόλο που έχουμε χαθεί στη συνείδησή μου, στην καρδιά μου, στο μυαλό μου. Θύμιο Μπακατσιά, τι να σου πω, μύριες ευχαριστίες που δέχθηκες την πρόσκλησή μας και σε είχαμε απόψε κοντά μας. Σε ευχαριστώ και πάνω σε αυτό που είπες όμως, ένα τελευταίο, εντάξει, ηθικοπλαστικό θα ακουστεί και τέτοιο, αλλά δεν πειράζει. Ένα σημαντικό πράγμα που έχει ο αθλητισμός είναι ότι βρίσκεσαι με ανθρώπους μετά από 20, 30, 40 χρόνια και είναι σαν να είσαι χθες μαζί. Έτσι. Βρίσκεσαι με ανθρώπους που δεν ήσουν μαζί τους, που ας πούμε κάποια στιγμή βρέθηκα σε μια εκδήλωση με τον Χρήστο το Ζούπα. Ο Ζούπας είναι αρκετά μεγαλύτερος από μένα, έτσι. Δεν είχαμε πει ποτέ ένα γεια. Γεια σου Θήμιο, γεια σου Χρήστο. Έτσι. Αυτό είναι ένα μοναδικό πράγμα που προσφέρει ο αθλητισμός. Δεν ξέρω αν το προσφέρουν άλλες εκδηλώσεις στη ζωή ή τέλος πάντων. Μπορεί να είναι ίσως και η ηθοποιία, δεν το ξέρω. Αλλά είναι τρομερό πράγμα. Δηλαδή ξέρω ότι αν πάρω τώρα τηλέφωνο το Φάνη, έτσι, θα είναι σαν να ήμασταν εχθές μαζί. Έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό πολύ. Πραγματικά, λες και υπάρχει μονίμως αυτή η συστολή του χρόνου. Το τώρα ήταν σαν να είναι... Βρισκόμαστε σε άλλη διάσταση. Ναι, το Χρήστο τον Κουντουράκη έχω να τον δω, ξέρω εγώ, 20 χρόνια. Ναι. Το Λευτέρι, τον Καγιούση, 15. Και πήρε τώρα ο Χρήστος να κάνει πλάκα για το θέμα. Αυτό είναι. Αυτό είναι που ένα από τα πράγματα που μένουν, για να μην λέμε ότι μόνο αυτό μένει από τον αθλητισμό, αλλά ένα από τα πράγματα και είναι σημαντικό είναι αυτό. Λοιπόν, Θήμιο μου, και πάλι χίλια ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω και πάλι και για την απόψινή μας εκπομπή που με φιλοξένησαν τον Αντρέα τον Τζεμπερλίδη και τον Γιώργο τον Καρούλια, τους αγαπητούς και εκλεκτούς μας συνεργάτες. Εγώ να αναγγείλω στους τηλεθεατές μας ότι αύριο στην εκπομπή μας Restart Youth, η οποία όπως γνωρίζετε καταπιάνεται αποκλειστικά με το αναπτυξιακό μπάσκετ στην Ελλάδα, θα φιλοξενήσουμε άλλους δύο εκπροσώπους της επαρχίας. Εμείς το Restart Youth είναι μια, το εγχείρημά μας είναι καταρχήν αποκεντρωτικό του μπάσκετ, να φέρουμε κόσμο από την επαρχία να μιλήσει, να τους γνωρίσουμε, να μας πούν για τα προβλήματά τους. Λοιπόν, αύριο φιλοξενούμε τον προπονητή του Ηροδότου από την Κρήτη, τον Βασίλη τον Τζαγκαράκη, και την ψυχή της μπασκετικής δημοσιογραφίας στο νησί, την Ειρήνη την Άγα. Την Πέμπτη, προστέρψη του φίλου μου του Θήμιου, θα φιλοξενήσουμε
τον Ντίνο τον Καλαμπάκο και τον ασίσταν του στο Χαρίλο Τρικούπη, τον Λευτέρη τον Καλογύρου, να μας μιλήσουν για το project, project Χαρίλαος Τρικούπης, το οποίο πηγαίνει πάρα πολύ καλά στην Α1, και την ερχόμενη Τρίτη στο επόμενο Retro Stories έχουμε Παλογιάννη. Το φοβερό έτσι. Παιδί. Έχουμε Παλογιάννη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και απόψε που μας παρακολουθήσατε. Να αγαπάτε το μπάσκετ, όπως λέει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Σκουντής. Εμείς προχωράμε ακάθεκτοι εδώ από τα σπίτια μας, από το ταπεινό μας μετερίζει, να σας μεταφέρουν μπάσκετ αυτές τις 3-4 φορές τη βδομάδα που συναντιόμαστε, με την ελπίδα ότι το μπάσκετ μας και θα επανεκκινηθεί αλλά και θα αναστηθεί. Καλή σας νύχτα, Θύμιο, και πάλι σε ευχαριστούμε.